Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει λύση και σήμερα, όπως καθημερινά από τις 4 έως τις 6, μαζί με τη Σοφία Μίτρη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας ο Δημήτρης Αναστασόπουλος θα μας μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια, όπως και η Σάνδρα Γεράγγελου στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μας μιλήσει για τα φορολογικά θέματα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, ο δικηγόρος μας, θα μας μιλήσει για το ασφαλιστικό και ο κύριος Θάνος Μπούρλος επίσης θα μας μιλήσει για το ασφαλιστικό, δικηγόρος και εκείνος σε λίγα λεπτά όλοι τους μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Συνεχίζονται και σήμερα οι διαβουλεύσεις για το ξεπάγωμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος, καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση του Euroworking Group δεν υπήρξε τελική απόφαση. Στο επίκεντρο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης του Euroworking Group βρέθηκαν οι εξαγγελίες παροχές του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους και τις δημοσιονομικές συνέπειες στο ελληνικό πρόγραμμα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητούν εγγράφως δεσμεύσεις ότι το βοήθημα θα έχει εφάπαξ χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί τον επόμενο χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό θα κριθεί αν θα ξεπαγώσει άμεση επεξεργασία των βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους μετά τις παροχές υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων και την αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που εξήγηλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για την αναστολή αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου που πλήττονται από την προσφυγική κρίση. Σύμφωνα με την τροπολογία, να στέλνεται για το έτος 2017 η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά των Ομών Χίου, Λέσβου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην Ρόδου και Καρπάθου. Με νομοτεχνική βελτίωση ενσωματώθηκε και η Σαμοθράκη στα νησιά με μειωμένο ΦΠΑ. Όποιος προλάβει να κάνει αίτηση πριν την πρωτοχρονιά θα πάρει το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης έως τις 31 Ιανουαρίου του 2017. Με καθυστέρηση 2 μηνών άνοιξε αργά χθες το απόγευμα ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις του επιδόματος. Όποιος καθυστερήσει και υποβάλει αίτηση αφού αλλάξει ο χρόνος θα δει λεφτά στο λογαριασμό του το καλοκαίρι. Μπαίνοντας στην υπηρεσία αίτηση ένταξης στο Μητρό Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης, αν είστε δικαιούχος του επιδόματος, μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση. Έτσι, εκατομμύρια νοικοκυριά θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να μπουν μέσω ίντερνετ στο Taxisnet για να υποβάλουν την αίτηση για να πληρωθούν το επίδομα του πετρελαίου. Η βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να έχουν αγοράσει ήδη πετρέλαιο θέρμανσης πριν καταθέσουν την αίτηση. Η προκαταβολή που δινόταν έως το 2014 καταργήθηκε πέρυσι και άρα δεν πρόκειται για επίδομα για όσους δεν μπορούν να αγοράσουν το πετρέλαιο, αλλά για όσους είχαν τα λεφτά και το αγόρασαν ήδη. Αν παρέλθει η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου, τότε η καταβολή του επιδόματος προβλέπεται ότι θα γίνει έως τις 30 Ιουνίου. Φέτος ισχύει ότι και πέρυσι, με τη διαφορά πως ο νομός Εύρου μεταφέρθηκε στην πρώτη ζώνη και περίπου 20 ορεινοί δήμοι θα πληρωθούν μεγαλύτερο επίδομα. Σύμφωνα με την απόφαση, η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπόν πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2016, καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου του 2017. Στις 22 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά για το έτος 2016, θα καταβληθεί στους συνταξιούχους το εφάπαξ βοήθημα. Η πληρωμή θα γίνει από τον ΕΦΚΑ με επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με αποκλειστικούς δικαιούχους, τους υφιστάμενους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών, κύριας ασφάλισης και δημοσίου, των οποίων το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2016 στο ύψος που διαμορφώνονται μετά την παρακράτηση της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης κατά εφαρμογή του άρθρου 44 του νόμου 4387 κάθετος 2016 είναι μικρότερο ή ίσον του ποσού των 850 ευρώ. Αποκλειστικοί δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου, για τους οποίους το σύνολο των μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων, χωρίς όμως το ΕΚΑΣ και τις νόμιμες κρατήσεις πλην φόρων,
δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ. Το ύψος του επιδόματος ισούται με τη διαφορά των παραπάνω αποδοχών από τα 850 ευρώ. Αν η διαφορά είναι μικρότερη του ποσού, των 300 ευρώ, δικαιούχος λαμβάνει 300 ευρώ. Παραδείγματος χάρη, κάποιος με συντάξιμες αποδοχές 250 ευρώ θα εισπράξει 600 ευρώ. Με συντάξιμες αποδοχές 500 ευρώ θα εισπράξει 350 ευρώ. Με συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ θα λάβει 300 ευρώ. Οι δικαιούχοι με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις ανέρχονται στο 60,32% του συνόλου των συνταξιούχων. Μειωμένο κατά 50% θα είναι το ΕΚΑΣ για 250.000 δικαιούχους σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Εργασίας. Ο αριθμός των δικαιούχων δεν θα αλλάξει, όμως το ποσό του επιδόματος θα περιοριστεί δραστικά και θα κυμαίνεται από 115 έως 28,75 ευρώ ανάλογα με το εισόδημα κάθε συνταξιούχου. Ειδικότερα, το ΕΚΑΣ με βάση το εισόδημα των δικαιούχων διαμορφώνεται ως εξής. Για εισοδήματα έως 7.216 ευρώ καταβάλλεται επίδομα 115 ευρώ μηνιαίως. Από 7.216 και 1 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.518 καταβάλλεται ποσό 86,25 ευρώ. Από 7.518 και μέχρι το ποσό των 7.720 ευρώ, ποσό των 57,50 ευρώ. Από 7.720 και 1 ευρώ και μέχρι του ποσού των 7.972 ευρώ, ποσό 28,75 ευρώ. Παράθυρο για να πάρουν έστω και για μερικές εβδομάδες τις πινακίδες κυκλοφορίας των δύο ταχύτων, οποίων τα τέλη κυκλοφορίας είναι ασύμφορα, εξετάζει να ανοίξει το Υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα για μία φορά μέσα στο 2016 να παραλάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους για ένα μήνα, καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε δύο μήνες, δηλαδή τα 2/12 των ετησίων τελών που αντιστοιχούν στο όχημα, για τρεις μήνες καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε τέσσερις μήνες, δηλαδή τα 4/12 των ετήσιων τελών, για όσους μήνες απέμεναν έως το τέλος του έτους με την καταβολή των τελών προσαυξημένων κατά 2 μήνες, τα 2/12 των ετήσιων τελών. Λίγες ημέρες περιθώριο έχουν οι ασφαλισμένοι για φθηνή εξαγορά των πλασματικών ετών τους, προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όποιοι καταθέσουν αιτήσεις από 1η-1η του 2017 και μετά θα αναγκαστούν να πληρώσουν σχεδόν τριπλάσιο ποσό εξαγοράς εισφοράς αναγνώρισης για τα πλασματικά έτη, όταν έρθει η ώρα να βγουν στη σύνταξη. Για περισσότερα, να πάμε να δούμε τι ανέφερε στην εκπομπή μας ο δικηγόρος μας, ο Γιώργος Οδεβελέκος. Για τα πλασματικά πρέπει να πούμε ένα SOS για τους ασφαλισμένους, διότι 10 μέρες μόνο έχουν περιθώριο που θα τα έχουν πιο φθηνά. Και είναι πιο φθηνά διότι μετά θα συναρτάται με τις νέες εισφορές και θα είναι επί του 20% παρακράτηση. Αυτό τώρα είναι μέχρι με το 6. Πότε μπορούν, μέχρι 31/12. Μιλάμε πάντα για τα πλασματικά του δημοσίου. Ας γίνει η αίτηση μέχρι 31/12 και ας μην πληρώσουν φράγκο. Ας βγει μετά, αλλά να φαίνεται ότι μέχρι 31/12 έγινε. Μέχρι 31/12 λοιπόν. Επίσης με τα πλασματικά έχει μεγάλη σημασία οι παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν ή πλησιάζουν την ηλικία των 58 ετών αλλά δεν έχουν 35 ετία. Mm-hmm. Αυτή έχει ένα νόημα. Ή παλαιοί ασφαλισμένοι που έχουν την ηλικία των 55 μέχρι 18/8 του 15, θυμίζω ήταν το προηγούμενο ασφαλιστικό, μπορούν να συμπληρώσουν με εξαγορά πλασματικών 37 ετία και να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε και να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Την ευθύνη για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο που στήχησε τη ζωή σε 12 άτομα ανέλαβε το ISIS. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το προσκύμενο στη τζιχαντιστική οργάνωση πρακτορείο ΑΜΑΚ, ο δράστης είναι ένας στρατιώτης του Ισλαμικού κράτους και εκτέλεσε την επιχείρηση ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα για επιθέσεις κατά πολιτών των συμμαχικών χωρών. Τα διεθνή μέσα σχολιάζουν πως η φρασεολογία που χρησιμοποιεί το ΑΜΑΚ είναι ίδια με αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλες επιθέσεις μοναχικών λύκων. Την ίδια ώρα, 23χρονος Πακιστανός αφέθηκε ελεύθερος, καθώς σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές δεν ήταν ο δράστης της επίθεσης. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε αγορά πυροτεχνημάτων βόρεια της πόλης του Μεξικού. Η τραγωδία στην Τουλτεπέκ συνέβη την ώρα που η αγορά ήταν γεμάτη από κόσμο εν ώψη των εορτών. Η αγορά σχεδόν ισοπεδώθηκε με τους περισσότερους πάγκους να έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Ως πιθανότερη αιτία των εκρήξεων θεωρούνται τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας.
Πάντως η αγορά έχει περάσει από έλεγχο το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είχαν διαπιστωθεί παρατυπίες. Αντίθετα, το τοπικό συνδικάτο των εμπόρων διαβεβαίωνε για την ασφάλειά της. Εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθεί η εκένωση του Ανατολικού Χαλεπίου, η οποία και συνεχίζεται με τεμποδίων. Οι εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την πόλη διαφέρουν. Η Τουρκία κάνει λόγο για 37.500 άτομα και ο Ερυθρός Σταυρός για 25.000. Από την άλλη, ο ΟΗΕ θεωρεί πως 40.000 άνθρωποι παραμένουν στο Χαλέπι και αποστέλει άλλους 20 παρατηρητές στην περιοχή. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν τα Info News. Κυρίες και κύριοι, κάνει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις τελευταίες απώλειες των τελευταίων ημερών, δηλαδή τις μεγάλες απώλειες των τελευταίων ημερών. Σε 638 μονάδες ο Γενικός Δείκτης το ΣΥΝ 1,57 δεν κατάφερε δυστυχώς να φτάσει στο μαξιλαράκι των 650 μονάδων. Η Ματίνα Χαρτοφτάκη για ακόμα ένα απόγευμα θα μας δώσει αναλυτικά την εικόνα της αγοράς. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Κία και Σοφία. Έτσι ακριβώς σε θετικό έδαφος λοιπόν βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο, με το βλέμμα φυσικά των επενδυτών να είναι στραμμένο στη συνεδρίαση του Euro Working Group και φυσικά στη σκληρή διαπραγμάτευση που υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους θεσμούς. Και φυσικά να δουν τι θα αποφασιστεί για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και πώς αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν το ελληνικό πρόγραμμα και αν θα τις δεχτούν οι θεσμοί. Όπως είπαμε, σε διόρθωση λοιπόν αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις απώλειες που κατέγραψε στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Γιορτινό το κλίμα λοιπόν και στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Αντίθετα βέβαια, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται με σημαντικές απώλειες. Το βλέμμα βέβαια των επενδυτών είναι στραμμένο στις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και φυσικά στο Βερολίνο, καθώς βαριά σκιά της τρομοκρατίας απλώνεται στην Ευρώπη για ακόμη μία φορά. Να πούμε ότι το ευρωπαϊκό νόμισμα ενισχύεται οριακά εναντί του αμερικανικού νομίσματος με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,039
και η της Στερλίνα στο 1,23,9 έναντι του δολαρίου. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα 52 δολάρια το βαρέλι και φυσικά το θέμα των Ιταλικών τραπεζών εξακολουθεί να βρίσκεται για ακόμη μία μέρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο ότι η Ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να δώσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να σώσει το ταλαιπωρημένο χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Mm-hmm. Ωστόσο, δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης λένε ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 52 δις προκειμένου οι Ιταλικές τράπεζες να ανακάμψουν. Μάλιστα. Όσο αφορά τώρα το ελληνικό χρηματιστήριο, θα επιστρέψουμε στο δικό μας, στο ΧΑΣ, το χρηματιστήριο Αθηνών λοιπόν, και να δούμε τι λένε οι αναλυτές για το τι μελιγενέστε το επόμενο διάστημα. Ξέρουμε ότι βιώνουμε, εντάξει, μια εποχή γιορτών, ότι είναι τα Χριστούγεννα τώρα, ο τζίρος βλέπουμε ότι είναι μικρός, οι τράπεζες κυρίως στο χρηματιστήριο Αθηνών παίζουν όλο το παιχνίδι. Κάθε φορά ανάλογα με το πώς κυμαίνονται οι τράπεζες, έτσι ανεβοκατεβαίνει ο δείκτης. Πάμε να δούμε λίγο τι λένε οι αναλυτές για το τι μελιγενέστε μέσα στο επόμενο διάστημα, Ματίνα. Οι αναλυτές λοιπόν αυτό που περιμένουν όλοι προκειμένου να ανακάμψει το ελληνικό χρηματιστήριο και να μπει σε μια πιο σταθερή πορεία μέσα στο νέο έτος είναι φυσικά η οικονομία, η ελληνική οικονομία και να προσελκύσει το ελληνικό χρηματιστήριο περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές και όχι τους μεγάλους επενδυτές ή κάποια funds τα οποία μπορούν με οποιαδήποτε κίνησή τους να ανεβάσουν ή να κατεβάσουν, θα λέγαμε, το ελληνικό χρηματιστήριο. Στο επίκεντρο είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, έτσι ώστε όλο αυτό να μπούμε και στο πρόγραμμα του Μάριο Ντράγκη, προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που θα δώσει φυσικά μια ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν μια δίωδο άντλησης ρευστότητας. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πάντως 690 μονάδες είναι ορόσημο και μακάρι κάποια στιγμή να τις φτάσουμε. Έκανε κάποιες προσπάθειες σήμερα, δεν τα καταφέραμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ματίνα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Όπως κάνουμε καθημερινά από τις 4 έως τις 6, στην εκπομπή Υπάρχει Λύση. Υπάρχει λύση για τη φορολογία, για το ασφαλιστικό και για τα κόκκινα δάνεια. Σε λίγα λεπτά, η Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας, αλλά και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα μας ρούνε στο πρώτο μέρος της εκπομπής λύσεις για αυτά τα δύο θέματα. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ο Δημήτρης Ομπούρλος και ο Θάνος Ομπούρλος θα μας εξηγήσουν και θα μας πούνε τα πάντα για το ασφαλιστικό. Σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και μαζί μας είναι οι δύο εκλεκτοί μας καλεσμένοι για σήμερα. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως επίσης και η κυρία Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας, για να μας βρουν λύση. Καλησπέρα και δυο σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ έχουμε σήμερα να συζητήσουμε, γιατί έχουμε και εξελίξεις πραγματικά και στο φορολογικό μέτωπο, αλλά και στο μέτωπο των κόκκινων δανείων. Τελικά άνοιξε, ύστερα από δύο μήνες που περιμέναμε, η εφαρμογή στο τάξης για το επίδομα θέρμανσης. Ναι, από χθες το βράδυ έχει ανοίξει η εφαρμογή. Οπότε θα πάρουν τα λεφτά, είναι το θέμα. Ήδη έχει ανοίξει εφαρμογή, έχουν υποβληθεί αρκετές χιλιάδες αιτήσεις. Θα πούμε και στη συνέχεια κάποιες οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει την αίτησή του. Το σημαντικό είναι ότι μπορούμε πλέον οι δικαιούχοι να μπαίνουν να υποβάλλουν την αίτησή τους. Το κακό όμως, Άνδρα μου, είναι το γεγονός ότι ναι μεν άνοιξε. Το κακό είναι ότι πρέπει να προπληρώσεις το πετρέλαιο, πρέπει να έχεις τα χρήματα λοιπόν για να τα δώσεις και μετά όποτε θυμηθούν θα στείλουν το καλοκαίρι. Θα το πούμε, γιατί ποτέ θα ήταν κάνει τώρα όσοι βάλουν αίτηση, πετρέλαιο βέβαια έτσι. Γιατί όσοι έχουν τα χρήματα να βάλουν πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο δεν είναι φθηνό. Οι περισσότεροι, αυτά που ακούμε δηλαδή από την αγορά και από τις περισσότερες πολυκατοικίες, δεν θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο. Ναι, πάμε με τα ξύλια, τους πετροπαράδοτους τρόπους. Πριν περάσουμε στην κυρία Στέλλα, να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο από τον Δημήτρη Αναστασόπουλο, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε ένα οδηγό επιβίωσης, Δημήτρη, σχετικά με τις πρακτικές εταιρείες.
εταιρείες. Πραγματικά μας καλούν οι τηλεθεατές και μας λένε ότι τους καλούν και 2 και 3 φορές την ημέρα, είτε είναι στη δουλειά τους, είτε στο σπίτι, και πραγματικά δεν ξέρουν πώς μπορούν, τι πρέπει να κάνουν και πώς μπορούν να απαντήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Βγήκαν και κάποιες αποφάσεις, Δημήτρη, οι οποίες είναι υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι χρωστούν. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να είναι ψύχρεμος, δεν θα πρέπει να αφήνει τους ανθρώπους οι οποίοι τους ενοχλούν τηλεφωνικώς ή τους προσβάλλουν ατιμόρυτους. Υπάρχουν 2 δικαστικές αποφάσεις οι οποίες θεωρούν πως η μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων από την τράπεζα χωρίς πρώτα να έχει προηγηθεί η ενημέρωση και η έγκριση από τον δανειολήπτη στις υπαρκτικές εταιρείες είναι παράνομη. Από εκεί πέρα αυτό ανοίγει ένα νέο δρόμο ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει νέο προηγούμενο αναφορικά στο κομμάτι της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και στην επικοινωνία που θα έχουν οι τράπεζες με τους δανειολήπτες. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι πολύ αυστηρό. Δεν μπορούν οι εισπρακτικές εταιρείες ούτε τα δικηγορικά γραφεία τα οποία καλούν τους δανειολήπτες να τους καλούν όποτε θέλουν να τους συμπεριφέρονται όπως νομίζουν. Και, εν πάση περιπτώσει, ο μόνος λόγος που οι εταιρείες αυτές έχουν δημιουργηθεί είναι η ενημέρωση και μόνον. Δηλαδή, δεν μπορεί να σε καλέσει κάποιος για να σε προσβάλλει, να σε εκφοβήσει, να σε πιέσει, να κάνεις κάποια ρύθμιση, παρά μόνο να σε ενημερώσει ότι έχεις μια λήψη πρόθεσμη οφειλή. Και από εκεί πέρα. Ναι, αλλά αυτή όμως είναι η ρητή διατάξη του νόμου, η οποία επιβάλλει μια ευπρέπεια στην επικοινωνία αυτή. Και από εκεί πέρα, δανειολήπτες οι οποίοι θεωρούν πως πιέζονται από τις πρακτικές, καλά θα κάνουν από εδώ και πέρα να κρατούν ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες και τις ώρες που τους καλούν, τον αριθμό, το πρόσωπο που τους καλεί, καθώς και επίσης τον αριθμό μητρώου της εταιρείας. Και από την άλλη, θα μας εξηγήσεις σε λίγο ότι πρέπει να καλούν τον ίδιο τον δανειολήπτη και όχι βεβαίως, γενικό πρόσωπο, βεβαίως, γιατί έχουν παρατηρηθεί και τέτοια φαινόμενα. Ούτε να τους καλούν στη δουλειά τους. Θα μας τα πεις πολύ αναλυτικά ύστερα από τους 2 τηλεθεατές οι οποίοι περιμένουν για να κάνουν την ερώτησή τους. Να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ο άντρας μου παίρνει από το ΟΕΛ 775 ευρώ σύνταξη. Ναι. Και σήμερα, χθες δηλαδή τα βάλανε, πήραμε και είδαμε, δεν έχουμε μισή ούτε επικουρικό ούτε ΕΚΑΣ. Είναι 612. Γιατί κάτι πήγαν τόσο πολύ. Συγγνώμη. Έπαιρνε 775 και τώρα σήμερα τα είδα 612. Δεν έχει πιστωθεί στο λογαριασμό του συζύγου σας ποιο πράγμα, το ΕΚΑΣ. Δεν υπάρχει ΕΚΑΣ. Απλή σύνταξη παίρνουμε. Δεν έχουμε ούτε ΕΚΑΣ ούτε επικουρικά. Ναι, την ερώτησή σας. Ποια είναι, κυρία μου, η ερώτησή σας. Από 775 που ήταν η σύνταξη. Ναι. Σήμερα είναι 612 που πήγαμε τώρα. Μάλιστα, είναι 163. Είναι μείον 75 ευρώ, λοιπόν. 163 ευρώ κάτω. Μάλιστα. Από 775 είναι 612. Μάλιστα. Στο κομμάτι των συντάξεων το απαντήσουμε στην επόμενη ώρα. Την έχουμε κρατήσει την ερώτησή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Να περάσουμε και στον κύριο Δημοσθένη. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Ναι, ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω σχετικά με τον ΟΑΕ. Την ερώτησή σας παρακαλούμε. Πείτε μας. Με τον εισφορές, γενικά με τον ΟΑΕ, τις εισφορές του ΟΑΕ, σχετικά τι θα γίνει. Τι εννοείτε, ότι χρωστάτε? Όχι, δεν είναι τάξη χρωστάμε. Πώς θα γίνει από το 2017, πώς θα γίνει. Πώς θα πληρώσουμε τις εισφορές. Πώς θα φορολογούμαστε. Μάλιστα. Το γενικό πλαίσιο είναι ότι θα υπολογίζονται οι εισφορές. Θα σας απαντήσει, κυρία Γεράγγελη. Θα υπολογίζονται οι εισφορές με βάση τα κέρδη, υποτίθεται, της προηγούμενης χρονιάς, ειδικά για το έτος του 2017, που είναι και η πρώτη εφαρμογή. Mm-hmm. Ενδέχεται να υπολογιστούν στα κέρδη του 2015, χωρίς όμως ακόμα κάτι να είναι σίγουρο και ξεκάθαρο. Περιμένουμε ακόμα εγκυκλίωση για το πώς ακριβώς εφαρμοστεί, δηλαδή πότε θα καταβάλλονται οι εισφορές. Ναι, απλά το 2015 να έχετε στο μυαλό σας. Αυτό που θα έχετε υπόψη σας θα είναι ότι οι εισφορές θα υπολογίζονται πάνω στα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, 26,95-27% περίπου στα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς. Τώρα, το πώς θα καταβάλλονται, αν θα είναι με την εκαθάριση της δήλωσης, αν θα γίνονται ενδιάμεσα καθαρίσεις, ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Αλλά τι εκτιμάσαι ότι θα συμβεί, Σάνδρα μου, από την εμπειρία σου και από αυτά που έχεις ακούσει? Κοιτάξτε, το να γίνεται με την εκαθάριση της δήλωσης, θεωρώ ότι θα μαζευτεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό στους φορολογουμένους που θα πρέπει να πληρώσουν. Άρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται ενδιάμεσα πληρώμες, όπως και τώρα είναι αναδίμηνο. Είχε ακουστεί ότι για το 2017, που θα εφαρμοστεί και πρώτη φορά, θα υπολογιστούν με βάση τα κέρδη του 2015 και
μετά το πρώτο εξάμηνο του 2017, που θα υποβληθούν και οι δηλώσεις, άρα θα έχουν τα στοιχεία για το 2016, θα υπολογιστούν στα κέρδη του 2016 και θα γίνει μία επανεκαθάριση. Αν δηλαδή τα κέρδη του 2015 ήταν μεγαλύτερα σε σχέση με του 2016, άρα μου βγήκε μεγάλο ποσό εισφορών, θα έχω κάποιο πιστωτικό. Αντίστροφα, αν τα κέρδη του 2015 ήταν λιγότερα από το 2016, άρα θα πρέπει να καταβάλω μεγαλύτερο ποσό, θα γίνει μάλιστα νέα εκαθάριση να καταβάλω και το επιπλέον. Πριν περάσουμε, Σοφία, στις ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στους δύο καλεσμένους, να αναφερθούμε σε κάτι στην κυρία Στέλλα, ας πούμε, στην πρώτη τηλεθεάτρια μας για σήμερα. Όπως γενικά αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Όταν μας παίρνετε τηλέφωνο και θέτετε την ερώτησή σας, παρακαλούμε πολύ, θα μας λέτε, ανάλογα με το τι είναι ασφαλιστικό ή φορολογικό ή οτιδήποτε, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Το να παίρνει 775 ευρώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα κάποιος συνταξιούχος και να του έχει περικοπεί, αυτά από πού προέρχονται? Είναι από επικουρικό, είναι από το ΕΚΑΣ, είναι από κάποιο άλλο επίδομα που δικαιούταν και δεν το παίρνει τώρα? Δηλαδή δεν μπορούμε να μαντεύουμε, γιατί δεν ξέρουμε από πού έπαιρνε το σύνολο αυτό του ποσού. Δηλαδή, είναι ο κύριος μισθός, είναι η κυρία σύνταξη αυτή, ή είναι και κάποια επιπλέον που του έχουν κοπεί λόγω των περικοπών που γίνονται τον τελευταίο καιρό? Οπότε, θα θέλαμε, παρακαλούμε πολύ για τη δική σας διευκόλυνση και για τη διευκόλυνση φυσικά των καλεσμένων μας, για να σας απαντούν έγκυρα αλλά και έγκαιρα, να μας δίνετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ευχαριστώ. Σε πολύ λίγο θα, αφού δούμε και ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει κάποιος να έχει και πώς μπορεί να κάνει την αίτηση για την εφαρμογή λοιπόν στο τάξη για το επίδομα θέρμανσης, πάμε να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη Αναστασόπουλο, αυτό που λέγαμε για τις εισπρακτικές εταιρείες, για να περάσουμε και στο άλλο πολύ σημαντικό θέμα, τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για τα κόκκινα δάνεια. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι οι εισπρακτικές εταιρείες δεν μπορούν να καλούν τον κόσμο κάθε μέρα. Επιτρέπεται κανονικά να σας καλούν μία φορά ανά δύο ημέρες. Βεβαίως, ο υπάλληλος ο οποίος παίρνει θα πρέπει να δώσει το όνομά του, τα στοιχεία της εταιρείας. Δεν πρέπει να υπάρχει απόκρυψη στον αριθμό που σας καλούν. Και από εκεί πέρα δεν μπορούν να σας καλέσουν Σαββατοκύριακα και πρέπει να σας καλέσουν εντός ωραρίου, το οποίο είναι 9 με 8 το αργότερο. Σίγουρα η συμπεριφορά του ανθρώπου που σας καλεί δεν μπορεί να είναι υποτιμητική ούτε να είναι εκφοβιστική. Κανείς δεν μπορεί να εξαναγκαστεί σε ρύθμιση. Όπως είπα και πριν, ο μόνος λόγος που υπάρχουν εταιρείες αυτές είναι απλά και μόνο να ενημερωθεί ο δανειολήπτης ότι υπάρχει κάποια ληξιπρόθεσμη δόση, ούτως ώστε είτε να την αποπληρώσει, είτε να βρεθεί ένας τρόπος ρύθμισης, εάν αυτό είναι το ζητούμενο. Και από εκεί πέρα, αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο καιρό είναι ότι και τα δικηγορικά γραφεία αναλαμβάνουν να διεκπαιρέσουν τέτοιου είδους δουλειές, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό κενό το οποίο δεν υποχρεώνει τους δικηγόρους να έχουν τους περιορισμούς που προανέφερα. Και πάλι όμως υπάρχει μια τροποποίηση στον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, γιατί είχαν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες τον τελευταίο καιρό, όπου και τα δικηγορικά γραφεία δεν μπορούν να έχουν συμπεριφορά η οποία θα είναι πιεστική προς τους δανειολήπτες. Μπορούν να καλέσουν μόνο μία φορά και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν βρεθεί τρόπος ρύθμισης, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να αποστείλουν κάποια επιστολή, κάποιο εξώδικο. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Για ποιο λόγο θέλω να μου εξηγήσεις, οι τράπεζες έχουν αυτές τις πρακτικές εταιρείες για να κάνουν όλο αυτό και να διεκπαιρεώνουν όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της ενημέρωσης των καταναλωτών. Και δεν το κάνουν από μόνες τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο πληρώνουν λεφτά στις πρακτικές εταιρείες και οι υπάλληλοι, ας πούμε, που έχουν στα τραπεζικά τους υποκαταστήματα, ανάλογα με το ποιο χρωστάει ο καθένας, γιατί δεν παίρνουν τηλέφωνο να γίνει ενημέρωση τηλεφωνικά, είτε μέσω ή γραπτά, τέλος πάντων, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο? Ο λόγος είναι καθαρά πρακτικός. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα και με τον νόμο που διεύθυνση τις εισπρακτικές εταιρείες, απαγορεύεται να μετακυλεί η εισπρακτική εταιρεία ή η τράπεζα το κόστος λειτουργίας της στον δανειολήπτη. Δηλαδή, αυτό είναι κόστος το οποίο το αναλαμβάνει μόνο η τράπεζα. Από εκεί και πέρα, οι τράπεζες δεν έχουν ούτε το προσωπικό το οποίο μπορεί να διεκπαιρεώσει μια τόσο μεγάλη εργασία και ενδεχομένως να είναι και πιο οικονομικό για την ίδια από το να έχει μια σταθερή σταθερές θέσεις εργασίας για τον λόγο αυτό, αφού η συμφωνία η οποία κάνει με τις πρακτικές μπορεί να μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή ή και να διακόπτεται. Από εκεί πέρα όμως είναι και διαφορετική η λογική των δύο διαφορετικών ειδών επικοινωνίας. Δηλαδή η τράπεζα θα σε καλέσει μόνο για να σου προτείνει στις περισσότερες φορές μία λύση και όχι να σε ξαναγκάσει να πληρώσεις, γιατί ο σκοπός της είναι, αφού έχει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο, να σε καλέσει και να σε ενημερώσει γι' αυτό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως η εισπρακτική πολλές φορές λειτουργεί με τη λογική ότι θα ασκήσει πίεση στον δανειολήπτη μέχρι να υποκύψει. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικές οι λογικές της προσέγγισης. Μάλιστα.
Πάμε τώρα, Αλεξάνδρε, να δούμε τι γίνεται με το επίδομα θέρμανσης. Πρέπει να κάνω, πού μπορώ να μπω για να κάνω την αίτηση, αν πρέπει βεβαίως να έχω πληρώσει, να έχω πάρει πετρέλαιο, να έχω πληρώσει, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω την αίτηση, γιατί αυτό διαβάσαμε, δεν ισχύει ότι γινόταν το 2014. Πλέον αγοράζω το πετρέλαιο και από εκεί πέρα πάω και κάνω μπορώ την να αίτηση. Κάνω την αίτηση. Καταρχάς να πούμε τους δικαιούχους, είναι όσοι έχουν εισόδημα άγαμοι έως 12.000 ευρώ ή έγαμοι και μονογονεϊκές οικογένειες έως 22.000 ευρώ. Προσαυξάνεται το εισόδημα αυτό κατά 2.000 ευρώ ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα. Αντίστοιχα, η αντικειμενική αξία της περιουσίας είναι 100.000 για τον άγαμο, 200.000 για τους έγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Όπως είπαμε, θα πρέπει να έχει αγοραστεί το πετρέλαιο και συνέχεια μπορούμε να κάνουμε την αίτηση. Επιδοτούνται τα πρώτα 80 τετραγωνικά για τους άγαμους, τα 100 τετραγωνικά για τους έγαμους. Είναι 0,25 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση. Άρα μέχρι 100 τετραγωνικά είναι το πλαφόν σαν άγαμου. Ναι. Τώρα, βέβαια όπως γνωρίζουμε και από πέρυσι, η αίτηση για να πάρουμε την επιδότηση του πετρελαίου θα πρέπει να γίνει μέσω TaxisNet, είτε με τους κωδικούς του TaxisNet, είτε αν κάποιος δεν έχει κωδικούς μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή με το άφημί του και με τον αριθμό ειδοποίησης ενός από τα τελευταία 5 καθαριστικά του φόρου εισοδήματος. Υποχρεωτικά αυτός που υποβάλλει την αίτηση θα πρέπει να έχει κοπεί και στο όνομά του το τιμολόγιο της αγοράς. Θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή να είναι σωστά γραμμένα το άφημι και ο αριθμός παροχής ρεύματος στο τιμολόγιο της αγοράς. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να γίνει διασταύρωση και δεν θα μπορέσει να καθαριστεί και η αίτησή του. Να πούμε ότι αφορά αγορές πετρελαίου που έχουν γίνει από 15 Οκτωβρίου μέχρι του 2016 μέχρι 30 Απριλίου του 2017. Η προθεσμία για να υποβάλουμε την αίτησή μας είναι μέχρι 31 Μαΐου του 2017. Και να πούμε και πότε θα γίνουν οι πληρωμές, γιατί θα έχουμε δύο πληρωμές. Όσοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι 31 Δεκάτου του 2016, θα πάρουν τα χρήματά τους μέχρι 31 Γενάρη του 2017. Όσοι υποβάλλουν αίτηση από 1η του 2017 μέχρι και 31 Μαΐου, που λύγει και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, θα πάρουν τα χρήματά τους το καλοκαίρι, 30 Ιουνίου του 2017. Λοιπόν, θα πάνε διακοπές μετά με τα χρήματα τώρα του επιδόματος. Σε περίπτωση που εγώ δικαιούμαι το ποσό αυτό και το επίδομα αυτό, λόγω των εισοδηματικών μου κριτηρίων, και φιλοξενούμε στο σπίτι της αδελφής μου ή των γονιών μου, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Όχι. Οι δικαιούχοι είναι μόνο όσοι είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου. Και προσοχή, δεν μιλάμε φυσικά για επαγγελματική έδρα ή δευτερεύουσα κατοικία. Μιλάμε για την κύρια, κατοικία μας. Όσοι είναι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση και δεν είναι στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Πάμε τώρα να δούμε τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των τραπεζών. Συγγνώμη, και όσοι νοικιάζουν, ισχύει και για αυτούς? Όχι, όσοι νοικιάζουν, είτε είναι ιδιόκτητο, είτε είναι νοικιασμένο το σπίτι, αλλά είναι η κύρια κατοικία μου, δικαιούμαι το επίδομα. Αν είμαι φιλοξενούμενος, δεν το δικαιούμαι. Μόνο φιλοξενούμενοι δεν το δικαιούνται, μάλιστα. Δημήτρη Αναστασόπουλε. Λοιπόν, ναι. Φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια από τις τράπεζες προκειμένου να βρεθούν τρόποι να διαχειριστούν όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά ενδεχομένως και τα δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται σήμερα, προκειμένου κάποια από αυτά να μην κοκκινήσουν. Γιατί, όπως έχουμε πει και πολλές φορές, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνεται το ποσοστό των κόκκινων δανείων. Και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλο πρόβλημα στην αποπληρωμή, είτε λόγω μειώσεων στις αποδοχές του, είτε λόγω της ανεργίας. Αυτό λοιπόν το οποίο ήδη ούτως ή άλλως υπάρχει σαν νόμος από το καλοκαίρι είναι ο κώδικας εντολικής των τραπεζών, ο οποίος προτείνει πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις, οι οποίες βεβαίως είναι απλές προτάσεις προς τις τράπεζες, οι οποίες όμως στο τέλος δεν είναι και υποχρεωμένες να τις εφαρμόσουν. Αυτό το οποίο όμως έχει κυκλοφορήσει πλέον ευρέως είναι ότι ενδεχομένως πολλά δάνεια και τα στεγαστικά δάνεια να ρυθμιστούν με έναν τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει κάποιο έμεσο κούρεμα. Δηλαδή η τράπεζα δεν θα μπορεί να κουρεύει το κεφάλαιο όπως το γνωρίζει ο δανειολήπτης σήμερα, αλλά θα μπορεί να διαχωρίζει το δάνειο σε δύο μέρη και να μεταφέρει την αποπληρωμή του δανείου για το μέλλον του ενός μέρους. Άρα ενός παγώνει μέρος. Το ένα μέρος. Λοιπόν, ναι, παγώνει το ένα μέρος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, αν έχει κάποιος μία οφειλή 100.000 ευρώ, θα μπορούσε να μοιραστεί στα δύο το δάνειο αυτό.
τα 50 χιλιάρικα να τα αποπληρώσει σήμερα ο δανειολήπτης σαν δάνειο για τα επόμενα χρόνια, τα υπόλοιπα 50 χιλιάρικα να μεταφερθούν άτοκα για το μέλλον, δηλαδή να ξεκινήσει από πληρωμή τους για χρονικό διάστημα το οποίο θα ξεκινήσει μετά από 10 χρόνια. Και επί της ουσίας το κέρδος ποιο είναι? Αν ο δανειολήπτης πληρώνει μία μηνιαία δόση 200 ευρώ το μήνα, θα αποπληρώνει μεγαλύτερο κεφάλαιο, γιατί πολύ απλά τα 200 ευρώ θα αφαιρούνται από τα 50 χιλιάρικα. Mm-hmm. Ενώ σκεφτείτε, εάν είχε και τα 100.000 ευρώ, τα 200 ευρώ δεν θα έφταναν ούτε για να καλύψουν τον τόκο ο οποίος πρέπει να πληρωθεί βάσει του μεγάλου ποσού αυτού. Οπότε αυτό το 50 που παγώνει, όταν λοιπόν παγώνει για 2 χρόνια, για παράδειγμα, στα 2 χρόνια μετά είναι με το ίδιο επιτόκιο ή θα αλλάξουν τα δεδομένα? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι σίγουρα θέμα διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Η λογική λέει, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν υπάρχει κανένας νόμος, δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση. Ενδεχομένως οι τράπεζες να το επιλέξουν, γιατί θα είναι ένας καλός τρόπος να δελεάσουν, να πείσουν τους δανειολήπτες και, εν πάση περιπτώσει, να επιβραβεύσουν και τους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν τόσα χρόνια. Από εκεί πέρα όμως, η λογική λέει ότι εφόσον θα βρεθεί αυτός ο τρόπος, ο οποίος εξυπηρετεί και τα δύο μέρη, και την τράπεζα, γιατί διατηρεί τα δάνειά της πράσινα, αλλά και τους δανειολήπτες, ο οποίος θα μπορέσει ενδεχομένως στο τέλος να αποπληρώσει την οφειλή του, να μην μεταβληθούν οι όροι της σύμβασης. Άρα λοιπόν, το επιτόκιο θα πρέπει να παραμένει το ίδιο. Το όφελος εδώ όμως είναι, παραλαμβάνω, ότι για το διάστημα που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι να ξεκινήσει η αποπληρωμή του δεύτερου μέρους του δανείου, όλο το ποσό αυτό θα είναι άτοκο. Δηλαδή τα 50.000 ευρώ θα είναι άτοκα. Από εκεί και πέρα, η μηνιαία δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης θα αναλογεί σε μεγαλύτερο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, με τον τρόπο αυτό συνδυαστικά, ο δανειολήπτης θα έχει έμεσο κούρεμα της οφειλής του. 500.000, Δημήτρη μου, κατασχετήρια στέλνει το ΙΚΑ και το ΟΓΑ, διαβάσαμε, από 1η του 2017. Ναι. Καλό χρόνο λοιπόν, αυξάνει πίεση. Για οφειλές κάτω από 5.000. 5.000 ευρώ ακριβώς, ναι. Και τι σημαίνει με αυτό τώρα, γιατί είναι πολύ μεγάλη αγωνία? Ξέρεις ότι οι οφειλές στο ΙΚΑ, κυρίως στον ΟΓΑ, άσε το ΙΚΑ, κυρίως στον ΟΓΑ είναι πολύ μεγάλες και στον ΟΑΕ. Στον ΟΑΕ, εξαιρείται. Ο ΟΑΕ εκεί πέρα μιλάμε για ποσά άνω των 60.000, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε μέσα στην κρίση άνθρωπος που να μπορούσε να πληρώσει. Καλά, το γεγονός ότι δεν θα βγει ποτέ στη σύνταξη είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι τι κυρώσεις έχει κάποιος ο οποίος δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές στα ταμεία, τα ασφαλιστικά. Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, για οφειλές προς το δημόσιο γενικότερα, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό. Θα δούμε δηλαδή ενδεχομένως κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα. Είναι γνωστό ότι θεωρητικά μπορεί να γίνει και πληστηριασμός για πολύ μικρά ποσά. Ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό στο άμεσο μέλλον. Αυτό το οποίο σίγουρα θα πρέπει να κάνει κάποιος ο οποίος έχει μια τέτοια οφειλή, είναι ότι από τη στιγμή που γνωρίζει ότι αυτή η οφειλή δεν μπορεί να διαγραφεί, τουλάχιστον με τους νόμους που έχουμε σήμερα, και δεν μπορεί να μπει σε κάποιο είδους ρύθμιση και να καταβάλει μια μηνιαία δόση, να πάει ο ίδιος να καταβάλει ό,τι μπορεί, να ενδεχομένως να πρέπει να κάνει και μια επιστολή προς το ασφαλιστικό ταμείο και να θέσει, να ενημερώσει για την αδυναμία του και να απαιτήσει, να ζητήσει το ασφαλιστικό ταμείο να αποδέχεται μία χαμηλότερη μηνιαία δόση. Μπορεί να επεκτείνει στο νομοκατσέλι, αν έχει. Αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Αυτό είναι μία άλλη συζήτηση, η οποία θέλει επίσης πολύ προσοχή. Έχει γίνει τροποποίηση στο νομοκατσέλι και μπορούν να επαχθούν οφειλές προς το δημόσιο, αλλά υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις. Σίγουρα δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί, έχουν δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν την υποβολή της αιτήσεως. Όπως επίσης δεν μπορούν να επαχθούν και οφειλές οι οποίες συνιστούν ποινικό αδίκημα. Για παράδειγμα, ποινικό αδίκημα συνιστά μία οφειλή για φόρο προστιθέμενης αξίας, η οποία είναι πάνω από 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Αν η οφειλή αυτή είναι κάτω από 50.000 ευρώ, μπορεί να επαχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν κάποιος δανειολήπτης, κάποιος άνθρωπος έχει οφειλές προς τράπεζες και πρόκειται να κάνει νομοκατσέλι, εννοείται πως θα πρέπει να επιχειρήσει να συμπεριλάβει και αυτές τις οφειλές. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Άμα χρωστώ, παραδείγματος χάρη στον ΟΑΕ, όπως είπαμε με τις άνδρα, γιατί εκεί είναι οι μεγάλες οι οφειλές, ή άμα χρωστάω στον ΟΓΑ κάποια χρόνια, μπορώ να πάω να το διεκδικήσω τουλάχιστον αυτό? Εσύ θα ήθελα να μου απαντήσεις σαν νομικός, δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν ή άμα κάνω εγώ πρώτη φορά την ερώτηση αυτή. Μπορώ να πάω στον ΟΑΕ, στον ΟΓΑ, σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο είμαι και να τους πω, κοιτάξτε να δείτε, σας πλήρωνα για 15-20 συναπτά έτη. Με την κρίση και με αυτά δεν μου κατάφερα, δεν μου δώσατε τη δυνατότητα να μπορώ να αποπληρώνω σε αυτά τα δύο ταμεία. Θέλω να αποποιηθώ από τη σύνταξή μου για αυτά τα 15-20 χρόνια που σας πλήρωνα,
Δεν θέλω να λάβω σύνταξη, αλλά θέλω να μου παγώσετε και να μου διαγράψετε τις οφειλές. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να την κερδίσει κάποιος αυτή τη δίκη. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ερώτηση κάνω. Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πόσο μάλλον με τους προϋπολογισμούς που υπάρχουν σήμερα στα ταμεία. Θα ήταν κάτι που αυτό θα... δεν είναι δικό μου λάθος, ναι, ναι. Το γεγονός ισχύει δηλαδή, αυτό, ότι το κράτος αλλά σε κάθε περίπτωση... έχει πέσει έξω, ναι, ναι. Ότι το κράτος όλα αυτά τα χρόνια έχει κάνει αυτές τις σπατάλες που έχει κάνει και έχει οδηγήσει όλους τους πολίτες, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα, είναι του κράτους. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ έχω πληρώσει τα δε. Δηλαδή, εγώ που δεν θα πάρω σύνταξη, Δημήτρη μου, ενώ έχω πληρώσει 10 και 12 χρόνια, γιατί δεν έχω τη 15ετία για να βγω στα 67 μου πλέον. Όχι στα 62 και στα 58 που βγαίνανε, στα 67 μου λοιπόν. Αυτός που δεν έχει τα χρήματα και γιατί δεν του δίνεις εσύ τη δυνατότητα, σαν κράτος να υπάρχουν δουλειές, γιατί δεν έχει έρθει ποτέ αυτή η ανάπτυξη που περιμένουμε, δεν μπορεί λοιπόν με όλα αυτά τα δεδομένα να πάει στο δικαστήριο και να τα διεκδικήσει. Εγώ, άμα ήμουν σε θέση, στη θέση αυτή, τουλάχιστον θα το προσπαθούσα. Ναι, εντάξει, αλλά ούτως ή άλλως η φιλοσοφία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλειας που έχουμε στην Ελλάδα. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι και είναι ανταποδοτική, αλλά επί της ουσίας ο καθένας συνεισφέρει συνολικά, στο σύνολο τις εισφορές του. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι... Πόσο ανταποδοτική είναι όταν αυτό στα 12 χρόνια... Αυτό ήθελα να πω, ότι μόνο ανταποδοτική όταν 12 χρόνια πλήρωνε αυτός που είχε το μαγαζί του, ο έμπορος στον ΟΑΕ... Δυσβάσταχτες, δηλαδή πολύ ψηλές ασφαλιστικές φορές. Και μην το βλέπουμε μόνο από πλευρά σύνταξης, ακόμα και από ιατρικής περίθαλψης πλευρά. Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα τέλη κυκλοφορίας. Έχουμε υποσχεθεί στους τηλεθεατές, θα δούμε ποιοι έχουν απαλλαγεί, αν έχουν κάποιο ποσοστό αναπηρίας, τι ακριβώς συμβαίνει. Και υπάρχει και ένα παράθυρο, ένα σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό που ίσχυε και το 2016, δηλαδή τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Να πούμε ότι απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν όσοι παρουσιάζουν αναπηρία άνω των 67%. Μάλιστα. Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν όμως βεβαίωση από το ΚΕΠΑ. Και αρμόδιος για να δώσει την απαλλαγή σε κάποιον δικαιούχο από τα τέλη κυκλοφορίας είναι ο έφορος της εκάστοτε ΔΟΗ. Έτσι λοιπόν κάποιος που έχει τις προϋποθέσεις, έχει δηλαδή, καταρχάς θα πρέπει να είναι η συνήθις διαμονή του εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή ένας κάτοικος εξωτερικού που μπορεί να έχει αναπηρία και να έχει και ένα κίνητο εδώ στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Μόνιμοι κάτοικοι λοιπόν Ελλάδος που έχουν αναπηρία άνω των 67% βεβαιωμένοι από τα ΚΕΠΑ μπορούν να πάνε στην ΔΟΗ στην οποία ανήκουν, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, θα κάνουν και αίτηση στην ΔΟΗ και από εκεί και πέρα ο έφορος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα πρέπει να εξετάσει τα δικαιολογητικά τους και να αποφασίσει αν θα δοθεί η απαλλαγή ή όχι. Γιατί μας κάλεσε ένας τηλεθεατής σήμερα και μας είπε ότι έχει μια προσωρινή, δεν έχει εγκριθεί ακόμα, δηλαδή έχει μια προσωρινή έτσι απόφαση. Και πήγε λοιπόν στην ΔΟΗ και του είπε ο έφορος ότι δεν σου αναγνωρίζω για να πάρεις αυτή την απαλλαγή. Άρα είναι θέμα θα δηλαδή, πρέπει, ναι, θα πρέπει να πάρει την οριστική βεβαίωση και η ιατρική βεβαίωση από το ΚΕΠΑ και από εκεί και πέρα όπως είπαμε ο έφορος θα πρέπει να αποφασίσει αν παίρνει την απαλλαγή ή όχι. Και τα κυβικά είναι από 1.600 Υπάρχει μια λίστα αναπηριών ανάλογα με τα κυβικά των αυτοκινήτων. Ενδεικτικά να πούμε ότι από τα 1.600 μέχρι τα 2.600 περίπου η αναπηρία είναι στα 67%. Υπάρχει μια λίστα. Μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να του δώσουμε τη λίστα αυτή. Άνω των 2.600 κυβικών θα πρέπει να υπάρχει ολική αναπηρία στα κάτω άκρα για να μπορέσει κάποιος να πάρει την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν υπάρχουν άλλα ισοδηματικά κριτήρια τίποτα. Όχι. Όχι. Σάνδρα Γεράγγελου, Δημήτρη Αναστασόπουλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε κοντά μας. Σε λίγα λεπτά ο Δημήτρης Μπούρλος και ο Θάνος Μπούρλος θα είναι εδώ για να δούμε τι γίνεται με το βοήθημα. Περιμένουμε αύριο λοιπόν να μπει στους λογαριασμούς. Όπως επίσης μισό ΕΚΑΣ για 25.000 συνταξιούχους. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Ε,
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να απαντήσουμε στο ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό, οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ εύστοχες, πολύ συχνές, γιατί τα πάντα αλλάζουν. Οι περισσότεροι από εσάς έχουν δεχτεί πολύ μεγάλες μειώσεις στις επικουρικές, στο ΕΚΑ, στο μετοχικό, ανάλογα μέσα στη δημόσια ή ιδιωτική υπάλληλοι. Έχουν αλλάξει τα πάντα στο ασφαλιστικό. Γι' αυτό έχουμε δύο εξαιρετικούς καλεσμένους σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο αλλά και τον κύριο Θάνο Μπούρλο, δικηγόροι, για να μας εξηγήσουν και να μας δουν λύσεις και φυσικά, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, να απαντήσουν ζωντανά σε όλα τα δικά σας ερωτήματα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Και βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο, κύριε Μπούρλο, από το γεγονός ότι αύριο όλοι οι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη αγωνία για να δουν αυτό το βοήθημα, λοιπόν. Σωστά. Όπου πραγματικά τι θα περιμένουν. Μάλιστα. Αύριο είναι η μέρα που θα καταβληθεί εν τέλει το βοήθημα αυτό το επίμαχο. Δικαιούχοι του εν λόγω βοηθήματος θα είναι όλοι οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών ταμείων, του ιδιωτικού αλλά και του δημοσίου τομέα, δηλαδή όλων των ασφαλιστικών ταμείων, για τους οποίους το σύνολο των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών από κυρίως και επικουρικές συντάξεις δεν θα υπερβαίνει τα 850 ευρώ. Μάλιστα. Σε αυτό δεν υπολογίζεται, στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών δεν υπολογίζεται το ΕΚΑΣ και οι νόμιμες κρατήσεις φόρων. Τώρα για το ύψος του επιδόματος, αυτό θα ισούται με τη διαφορά των παραπάνω αποδοχών από τα 850 ευρώ. Δηλαδή, όποιος έχει 600 ευρώ, παραδείγματος χάρη, κύριε Μπούρλε, τι ποσό δικαιούται, 250. Όχι, 300 ευρώ. 300 ευρώ, δεν λοιπόν μπορεί να είναι κάτω. Δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 300, άρα είναι 300 ευρώ. Άρα, δηλαδή, κάποιος που έχει 500 ή θα έχει 400 ή 500 ή 600 ή 700 μάλλον, και είναι κοντά, θα πάρει σίγουρα τα 300 ευρώ. 300 ευρώ, 300, λοιπόν. Ναι. Αν παίρνει, για παράδειγμα, 250 ευρώ, θα λάβει 600 ευρώ μέχρι τα 850. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Να δώσουμε λίγο έμφαση σε αυτό που είπατε. Αφαιρούμε, λοιπόν, το ΕΚΑΣ, είναι κύρια και επικουρική σύνταξη, το άθροισμά της να είναι 850 ευρώ. Σωστά. Και όχι κάτω από τα 300 ευρώ, λοιπόν. Και όχι κάτω από τα 300 ευρώ. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να το πούμε στους τηλεθεατές μας, δεν είναι 13η σύνταξη, προς Θεού, είναι ένα δώρο, είναι ένα εφάπαξ δώρο από τον προϋπολογισμό, το οποίο δίνεται μία φορά και μοναδική μία φορά, δεν θα δίνεται κάθε τόσο. Πρέπει να το τονίσουμε και αυτό, γιατί ξέρεις, έχουν μπερδευτεί οι μακάρι να δινόταν. Δημήτρη μου, μακάρι να δινόταν, αλλά δεν είναι 13η σύνταξη. Και στο Working Group, ξέρεις, θέλουν επιστολή που να λέει πραγματικά. Τιμωρία, στον πίνακα, δεν θα το ξανακάνω. Είναι φάπαξ καταβολή. Πάμε στους δύο τηλεθεατές μας. Μια που το λέμε αυτό, ένα μεγάλο θέμα, θα δούμε πώς θα γίνει τελικά, θα το δούμε και αύριο, είναι αν αυτό το βοήθημα θα το πάρουν αυτοί που παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Δεν μπορώ να σου πω πόσοι τηλεθεατές μας έχουν καλέσει. Ναι. Και εκτιμούμε, Δημήτρη μου, ότι σύμφωνα με αυτά που ακούγονται και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε εμείς ως δημοσιογράφοι, όχι ως εργατολόγοι, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα και είσαστε μέσα στα πράγματα, εκτιμούμε ότι δεν θα δοθεί σε αυτούς που παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Έτσι τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε, μακάρι να ανατραπεί αυτό. Θα το δούμε αύριο. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν. Σωστά. Οι πληροφορίες. Να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα. Ναι, ναι. Σας ακούμε, ναι. Κυρία Στέλλα. Λοιπόν, ο άντρας μου από 775 σύνταξη, χωρίς να έχει ούτε κάτω ούτε επικουρικό, σήμερα βάλανε 612. Γιατί? Αυτό μόνο από διαφορά φόρου. Αλλιώς δεν δικαιολογείται να υπάρχει μείωση και μάλιστα σε τέτοιο ποσό σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν υπάρχουν τέτοιες διαφοροποιήσεις, καλό είναι να απευθύνεται κανείς στο τμήμα πληρωμών του συγκεκριμένου ασφαλιστικού φορέα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να εξηγήσει κάποιος άλλος. Δηλαδή, κανονικά αυτή η μείωση στη σύνταξη δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δηλαδή, αν συνεχιστεί και τον άλλο μήνα, πού πρέπει να πάμε? Στο τμήμα πληρωμών του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που ανήκεται, για να δείτε ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει μείωση στο καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης. Το ΤΕΒΕ είχε. Το ΤΕΒΕ. Θα πάτε στον ΟΑΕ. Στον ΟΑΕ της περιοχής σας να το δούνε. Α,
Μπορεί και τώρα να πάει η Δημήτρη και να ζητήσει για να δει γιατί μπορεί, αυτό το γιατί μήνα θα... πήρε λιγότερα 170 τόσο ευρώ που δε... λέει η κυρία Στέλλα. Ναι, δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται. Και δεν νομίζω ότι προέρχεται από φόρο αυτή η διαφορά. Μήπως είναι από διπλή σύνταξη που λάμβανε και τώρα δεν τη δικαιούται. Θα το γνώριζε ότι κάτι έπαιρνε παραπάνω από αυτά που... Έπαιρνε σύνταξη διπλή, ήταν 600... Του πήγαν 840, τον είχαν κατεβάσει στα 775 και τώρα επιμείνει σε 775 πήγε σήμερα στο 612. Ναι, δεν δικαιολογείται, δεν δικαιολογείται. Ρωτήστε αυτό όπως το σας δεν είπε υπάρχει. Ο κύριος Μπούρλος στο υποκατάστημα του ΟΕΣ το οποίο ανήκεται και θα σας απαντήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη τηλεθεάτριά μας είναι η κυρία Νικολέτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Νικολέτα, έπεσε γραμμή. Πάρα πολλοί μας ρωτάνε, Δημήτρη και Θάνο, θα πάρουν το επίδομα και αυτοί που παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Δεν μπορώ να σας πω πόσες ερωτήσεις. Αυτό είναι, αυτό είναι που είπαμε πριν από λίγο. Είναι αυτό που μας είπες πριν από λίγο. Έκπληξη αύριο στα ATM μπροστά. Πάντως στην αρχή υπήρχε βάσιμη προσδοκία. Δηλαδή είχε υποθεί ότι θα δοθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Πριν περάσουμε στον κύριο Σταμάτη, έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Και αυτοί που παίρνουν αναπηρική σύνταξη θα πάρουν το βοήθημα. Βεβαίως όλες οι κατηγορίες των συντάξεων. Είτε είναι αναπηρίας, δεν είτε εξαιρείται γύρατος. Κανείς. Όσοι έχουν λοιπόν σύνταξη, όπως μας είπε και ο Θάνος Δημήτρη μου, κάτω των 850 ευρώ. Και θα πιστωθεί αύριο στο λογαριασμό τους. Σε πολύ λίγο μαζί θα... με τη συντάξη του Ιανουαρίου του 2017. Ακριβώς. Μαζί με τη συντάξη του Ιανουαρίου, πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε πότε θα πληρωθούν. Και την κάρτα με τις πληρωμές που περιμένουμε μέχρι τις 29 του Δεκεμβρίου. Θα τη δείξουμε σε πολύ λίγο την κάρτα μας. Να περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Ο κύριος Σταμάτης. Ο κύριος Σταμάτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπούρλο. Είμαι συνταξιούχος στον ΟΤΑ. Ναι. Έπαιρνα συνολικά μαζί με επικουρικό 1.800 ευρώ και έχω φτάσει στα 1.100, να μην λέμε πολλά, ξέρουν περικοπές και αυτά. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος νόμος που μπορεί να καταφύγουμε εμείς συνταξιούχοι, ώστε κάποτε να δικαιωθούμε τέλος πάντων, γιατί έχουμε δει από το παράθυρο κυριολεκτικά. Εγώ έχω ένα παιδί από τέλος πάντων, το οποίο πάει γυμνάσιο και τα έξοδα είναι βάσταχτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Σταμάτη. Κοιτάξτε, μία σύνταξη από 1.800 σε 1.100 είναι τρελή. Είναι άλλη σύνταξη. Ακριβώς. Δεν είναι μία σύνταξη που έχει υποστεί κάποιες μειώσεις. Είναι μία διαφορετική σύνταξη. Τώρα, σε σχέση με το ερώτημα που κάνατε, είναι γνωστό ότι από πλευράς συνταξιούχων υπήρξαν προσφυγές. Το Συμβούλιο Επικρατείας κάποιες από τις περικοπές τις έκρινε αντισυνταγματικές. Βέβαια, δεν υπήρξε καθολικότητα στην εφαρμογή της αποκατάστασης των περικοπών αυτών. Και δεν αποζημιώθηκαν κιόλας, Δημήτρη, ναι, θα μου επιτρέψεις ναι, να πω. Ναι, πάντως δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να προσφύγει κανείς. Υποβαθμίζεται το βιωτικό μας επίπεδο. Δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας. Ναι. Αυτό δεν είναι παράνομο από μια κυβέρνηση να βιάζει με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες? Κοιτάξτε, οι σκέψεις αυτές που κάνετε είναι και οι σκέψεις που έκανε η απόφαση οι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως τώρα είναι γνωστό ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθούμε με κάποιο τρόπο, να επανέλθουμε σε ένα επίπεδο του, να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Κοιτάξτε... Και να πληρώνουμε και τα δάνειά μας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσφύγετε και δυστυχώς οι υποθέσεις αυτές καθυστερούν πάρα πολύ στην εκδίκασή τους. Δηλαδή, και είναι μια αγωγή και κοστοφόρες, θα μου επιτρέψεις να πω, Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή, είναι και παραπάνω έξοδα. Σήμερα δεν ξέρω ποιος μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, ξέρεις, μια χρονοφόρα διαδικασία η οποία απαιτεί κάποια έξοδα δικηγορικά δηλαδή και να πάτε και αν δικαιωθείτε και πότε. Πάντως, ο μόνος τρόπος είναι η προσφυγή. Είναι καθαρή κλοπή το κράτος να κλέβει τους πολίτες. Γιατί είναι κλοπή, είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε δουλέψει, τα έχουμε ξαναδουλέψει. Εγώ έχω εργαστεί, έχω βαρέα και ανθυγινά. Τους έχω πληρώσει και βαρέα ανθυγινά επασφάλιστο για να μπορέσω να βγω κάπου στα 10 χιλιάρικα. Έχω πληρώσει από τον ιδιωτικό τομέα να τα περάσω στο προτάσιο δημόσιο. Τα να έχω πληρώσει το στρατιωτικό και στο. Πώς το λένε, και στον επικουρικό και στην κυρία Σύνταξη, έχω πληρώσει αυτά τα λεφτά με αποτέλεσμα να βγάλουν 1.800 ευρώ
και στα δύο σύνταξη. Έχετε δίκιο. Ο συλλογισμός είναι πραγματικά πολύ σωστός. Θα πάρω το 1.100 ευρώ. Το παιδί εμένα μου στοιχίζει κοντά ένα χιλιάρικο στο σχολείο του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ. Πραγματικά οι τηλεθεατές... Είναι ρητορική ερώτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο κύριος Μπούρλος σας απάντησε ότι με κάθε τρόπο, με ποιους τρόπους μάλλον μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματά σας. Από εκεί πέρα είναι δική σας επιλογή. Σας είπαμε ότι είναι και κοστοβόρο και πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πριν περάσουμε στον κύριο Νεκτάριο, Σοφία. Στις 14 Πρώτου του 2017 καταθέτω για σύνταξη. Πρέπει όμως να εξαγοράσω 300 ένσημα. Η αίτηση για εξαγορά πρέπει να γίνει το 16 ή το 17, επειδή θα δουλεύω μέχρι τις 14 Πρώτου του 2017. Δικαιούμαι άδεια και αποζημίωση με 9 χρόνια στην εταιρεία μας, ρωτάει ο τηλεθεατής μας το 854. Ναι, να πούμε ότι καταρχήν η αίτηση εξαγοράς μπορεί να γίνει και άμεσα πρώτης συνταξιοδότης. Βέβαια, δεν διευκρινίζει αν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, μας λέει να αγοράσω, αλλά επειδή μας λέει θα δουλεύω και δικαιούμαι άδεια και αποζημίωση στην εταιρεία. Είναι στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, είναι στον ιδιωτικό τομέα. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα για την, να την κάνει μέσα στο 2016 την εξαγορά. Ναι. Άρα μπορεί να την κάνει και το συμφέρει κιόλας να την κάνει. Μπορεί να την κάνει το 2017. Μάλιστα. Πρώτη συνταξιοδότηση και να ζητήσει το ποσό της εξαγοράς να παρακρατείται από τη σύνταξη. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Νεκτάριο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας ακούμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπούρλο. Βεβαίως. Έχω βγει στη σύνταξη από το 2011. Ναι. Από το 12ο του 2011. Όμως έχω πέσει σε διαδοχή. Έπεσε γραμμή. Έπεσε σε διαδοχική μάλλον και έπεσε και η γραμμή κιόλας. Ναι. Έχετε διαδοχική, μάλλον θα πρέπει να για το ΕΦΑΠΑΞ, Δημήτρη, άμα δεν κάνω λάθος. Δεν... Ή για πόσο χρόνο ίσως... Έχω την αίσθηση ότι θα ρωτήσει ότι πήρε το ένα κομμάτι της σύνταξης και δεν έχει και πάρει... Και δεν έχει ακόμα λάβει δεν, το δεν άλλο. Έχει πάρει το μάλλον δούμε. Αυτό θα θέλει να ρωτήσει. Έπεσε δυστυχώς. Επανέλθετε με ερώτηση. Κυρία Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ναι. Είμαι Μέρο. Μέρη, είναι φανφάρι. Πέστε στον κύριο Δημήτρη, είμαι δικός μου. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το Δημήτρη. Μάλιστα. Να του πω ότι εγώ παίρνω μία σύνταξη, είμαι από Τρίπολη, παίρνω μία σύνταξη αναπηρική μικρή και παίρνω και μία πολύ μικρή, 207 ευρώ έπαιρνα του αντρός μου, του συζυγού μου θανόντος. Τώρα, κάθε μήνα μου κόβουν από τη σύνταξη του συζύγου μου 10-15 ευρώ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, άλλη περικοπή δεν υπάρχει στις κατηγορίες και στο ύψος των συντάξεων αυτό που αναφέρεται. Μόνο από διαφορά φόρου μπορεί να είναι αυτό. Και μάλιστα σε αυτό το ύψος. Έτσι, από διαφορά φόρου. Αλλά παρακολουθήστε το σε μια πορεία να δείτε... Δεν νομίζω ότι θα είναι σε κάθε μήνα. Κάποιοι μήνες θα είναι έτσι ναι. Για να καλύπτουν τη διαφορά φόρου. Τώρα τελευταία συνέχεια κόβουν 10 ευρώ, 10 και τόσο και από την αναπηρική, μια αναπηρική που έχω βγάλει, ναι. 350 ευρώ. Πολλές φορές. Γιατί δύο κόβουνε. Ναι, ξέρετε ποιος είναι ο λόγος, ότι πάει στο άθροισμα των συντάξεων και γίνεται αναλογική μείωση στα ποσά. Μάλιστα. Ναι. Δυστυχώς, δείτε το λίγο ακόμα και άμα δεν έχει διορθωθεί και τον επόμενο μήνα, ξανακαλέστε μας, ο κύριος Μπούρλος θα σας απαντήσει και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα μου απαντάει ο κύριος Μπούρλος γιατί έχω χαμηλώσει το τίμημα. Ναι, ο κύριος Μπούρλος σας απάντησε ότι παρακολουθήστε το και τον επόμενο μήνα. Μπορώ να του κάνω μια ερώτηση. Βέβαια. Ναι, για δώστε το μου λίγο στο... Ναι. Ναι, σας ακούει. Ναι. Δημήτρη. Ναι. Είσαι ο γιος ή ο μπαμπάς? Κατά ένα μέρος είμαι ο γιος και κατά ένα μέρος ο μπαμπάς. Είσαι ο γιος. Λοιπόν, πες στον μπαμπά ότι είναι η Μέρη από την Τρίπολη. Ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι αγόρι μου που σε είδα το γιο του Δημήτρη.
Δημήτρη, που δεν σε ήξερα, σε είχα δει στη φωτογραφία. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν προχωρήσουμε, θα δούμε στην επόμενη τηλεθεατρία. Να δούμε για το ΕΚΑΣ, Σοφία. Ακριβώς, ο Θάνος ο Μπούλος θα μας πει μισό ΕΚΑΣ για 250.000 συνταξιούχους, πραγματικά. Σήμερα μας καλούσαν και στο γραφείο και μας λέγανε τι θα γίνει με αυτό το ΕΚΑΣ. Και έχουν τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Από τη μία χάνουν το ΕΚΑΣ, έχουν μισό ΕΚΑΣ. Μειώνεται, και από την άλλη θα δουν το βοήθημα. Τι θα γίνει? Η υπουργική απόφαση, η οποία εξεδόθη χθες, ρυθμίζει τα θέματα του ΕΚΑΣ. Να θυμίσουμε ότι πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτού του βοηθήματος. Καταρχάς, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Μάλιστα. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει βέβαια για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80%, αλλά και για παιδιά που παίρνουν σύνταξη λόγω θανάτου των γονιών τους. Μάλιστα. Παράλληλα, θα πρέπει το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα του ενδιαφερομένου να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ. Άρα βάλανε πιο αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, Θάνο, έτσι δεν είναι? Τα εισοδηματικά κριτήρια. Από ό,τι ήταν παλιά, γι' αυτό κάποιοι που το λαμβάνανε παλιά, τώρα πλέον δεν το παίρνουν καθόλου. Καθώς και για το φορολογητέο ετήσιο ατομικό εισόδημα, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ. Συμπληρωματικά, το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα της ενδιαφερόμενης οικογένειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. Εκτός αυτού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται μηνιαία στον ενδιαφερόμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 664 ευρώ. Αυτά τα εισοδήματα, τα οποία αφορούν αποδοχές από μισθούς, επιδόματα ή συντάξεις, αποκτήθηκαν το 2015 και δηλώθηκαν το φορολογητέο έτος 2016. Τώρα το 2016, πολύ σωστά. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας, είναι ο κύριος Γιώργος. Ναι, εγώ. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά. Με ενδιαφέρει, είμαι 58 ετών. Μάλιστα. Έχω γεννηθεί το 58, μάλιστα. Έχω 6 μήνες σίκα από το 75 και μέχρι το 2012 έχω τέβε συνεχόμενο. Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να βγω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας ή βγαίνω μετά τα 60. Στον ΟΑΕ, στο τέβε δηλαδή, δεν υπάρχει... Ναι, δεν υπάρχει κατηγορία συνταξιοδότηση άνευ ορίου ηλικίας. Το θέμα είναι... Αν ξέρετε, μέχρι το 2012 συνολικά πόσο χρόνο ασφάλισης έχετε, αυτό είναι το καθοριστικό. 37 έτη. 37 έτη. Αν έχετε 30... Μαζί με τους 5 μήνες του ΙΚΑ. Και πότε είστε γεννημένος? Το 58 τον Νοέμβριο. Το 58. Επομένως, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 61. Στα 61 μπορείτε να πάρετε σύνταξη. Με βάση τον καινούριο νόμο, φεύγατε 60 με τον παλιό... Με τις αυξήσεις ορίων ηλικίας που γίνανε, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 61. Επειδή είδαμε στον ελεύθερο τύπο... Ναι. Ναι. Επειδή είδαμε στον ελεύθερο τύπο μία κατάσταση που έβγαλε προχθές το φίλο τους, που έλεγε ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας στα 35. Αυτό, κοιτάξτε, το ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στα 35 αφορά κάποιες κατηγορίες δημοσίου που είναι στο δημόσιο πριν το 83... καθώς επίσης και ειδικών ταμείων που ήταν ή έχουν ασφαλισμένους πριν την 1η-1η-83, οι οποίοι όμως συμπλήρωσαν τα 35 χρόνια μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015. Γιατί όσοι δεν τα συμπλήρωσαν τα 35 χρόνια και εκεί μπήκαν ηλικιακά όρια. Στον ΟΑΕ όμως το άνευ ορίου ηλικίας δεν υπάρχει, υπήρχε... Κάποια περίοδο καταργήθηκε με το νόμο 3863 του 2010, από το 2010. Ξέρετε, καμιά φορά διαβάζουμε δημοσιεύματα, κύριε Γιώργο, και λέμε μακάρι να μπορούμε κι εμείς να είμαστε μέσα σε αυτά, αλλά αφορούν τελείως διαφορετικές κατηγορίες και ξερούμαστε εμείς. Δηλαδή, τα περισσότερα προνόμενα, να ξέρετε, ότι τα κρατάνε ακόμα οι δημόσιοι πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Επίσης, να είστε καλά. Σε λίγα λεπτά θα δούμε τι γίνεται και με τα πλασματικά έτη, μαζί με τον Θάνο και τον Δημήτρη, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό. Ναι, να περάσουμε πρώτα στον τηλεθεατή μας, τον κύριο Κώστα. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Για τα πλασματικά χρόνια στην άρτηση, να πάρω τώρα, να μιλήσουμε τώρα ή αργότερα. Πού είστε? Για τα πλασματικά χρόνια, να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
Αυτό που λέτε ότι γίνεται φτηνή εξαγορά μέσα στο 2016, ισχύει μόνο για το δημόσιο ή για το ιδιωτικό τομέα? Ισχύει, όχι. Καταρχήν η δυνατότητα υπάρχει και μετά το 2016. Απλώς στο δημόσιο το κόστος ανεβαίνει από το 2017. Είναι φθηνότερη η εξαγορά πλασματικών, μόνο για όσους είναι δημοσιοί. Όσοι είναι στο ΙΚΑ μπορούν να κάνουν εξαγορά τώρα, να κάνουν αίτηση με εξαγορά με την παλιά τιμή? Όχι, όχι. Αυτό, αυτό άλλαξε, δεν ανήκει για από, το ίδιο. Άλλαξε από τις 13 Μαΐου του 2016. Α, ισχύει μόνο για το δημόσιο αυτό το θέμα? Μάλιστα. Ακριβώς, μόνο στο δημόσιο. Ούτε για τις ΔΕΠ. Εγώ δουλεύω στην ΕΔΑΠ συγκεκριμένα. Δεν σας άκουσα. Εγώ δουλεύω στην ΕΔΑΠ συγκεκριμένα. Ούτε για... Άρα έχετε ΙΚΑ. Για σας το κόστος ανέβηκε από τις 13 Μαΐου του 2016. Δυστυχώς. Καταλώ, να μην το έχουμε δηλαδή να κάνουμε, γιατί δεν έκανε νόημα. Μάλιστα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν έχει. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί βλέπεις υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Ναι. Για τα πλασματικά. Ευθυνότερα πλασματικά, λίγες μέρες βεβαίως έχουν απομείνει μέχρι να κλείσει το έτος, έτσι ώστε να είναι ευθυνότερα τα πλασματικά, γιατί πραγματικά μπορούν και να τριπλασιαστούν, αν δεν κάνουμε λάθος. Καλά τα λέτε. Συγκεκριμένα αυτοί οι οποίοι πρέπει να σπεύσουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να κάνουν την αίτησή τους για εξαγορά πλασματικού χρόνου, είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, καθώς, όπως είπατε, περίπου θα τριπλασιαστεί, περίπου από το 6,67 επί των μηνιαίων απαδοχών για να αναγνωρίσει ένα μήνα ως, ως μήνα ασφάλισης, το ποσό αυτό θα είναι το ποσοστό μάλιστα. Βασικά, θα ανέλθει στο 20% των αποδοχών. Όντως, άρα θα τριπλασιαστεί, όπως πολύ σωστά μας είπατε, κύριε Μπούρλο. Δημήτρη, με τις μητέρες ανηλίκων υπάρχει κάποια εξαίρεση? Όχι. Για κάποιες κατηγορίες που μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά, είναι αυτά που υπόθηκαν. Δηλαδή, αυτές που χρειάζονται πλασματικά στο δημόσιο, καλό είναι να κάνουν την αίτηση μέχρι το τέλος του 2016. Μάλιστα. Δεδομένου ότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο. Όπως είπε και ο Θάνος, πολύ σωστά θα τριπλασιαστεί. Ναι. Αυτές που χρειάζονται πλασματικά για τον ιδιωτικό τομέα για να προσαυξήσει τον χρόνο ασφάλισης τους και να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, αν δεν έχουν κάνει αίτηση μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016, αν έχουν υψηλότερες αποδοχές θα έχουν μεγαλύτερο κόστος. Αν οι αποδοχές τους είναι κάτω από 850 ευρώ, το κόστος δεν ανεβαίνει, γιατί το κόστος είναι... Υπολογίζεται στο 20%, όπως είπε και ο Θάνος, των αποδοχών. Των αποδοχών. Ναι. Αν έχουν 2.000 αποδοχές, για παράδειγμα, μακάρι να έχουν 2.000 αποδοχές, ο κάθε μήνας θα κοστίζει 400 ευρώ. Α, είναι πολύ ακριβώς, δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται απαγορευτικό. Εδώ να κάνουμε μία επισήμανση πάντως που νομίζω ότι είναι χρήσιμη. Το πόσο πληρώνει κάποιος για να αναγνωρίσει τα πλασματικά, τελικά παίζει ρόλο και στο ποσό της σύνταξης που θα πάρει, με την εξής έννοια. Αυτός που πληρώνει περισσότερα για τα πλασματικά, για τα χρόνια αυτά θα έχει μεγαλύτερο, υψηλότερο μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών. Μάλιστα. Αν εξαγοράζεις με χαμηλό κόστος, αντίστοιχα για το διάστημα αυτό, οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι πολύ χαμηλές, είναι χαμηλότερες. Βέβαια, κάποιος τώρα προτιμάει σαφώς να εξαγοράσει με χαμηλότερο κόστος και ας έχει μία μικρή απώλεια στη σύνταξη, παρά να έχει το βραχνά του πολύ υψηλού κόστους εξαγοράς, το οποίο είναι δυσβάστακτο σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν πρέπει να εξαγοράσεις, παραδείγματος χάρη, Θάνο, θα συμφωνήσεις 5 χρόνια, αυτό που λέει ο... αν είναι 400 ευρώ το μήνα... 400 ευρώ το μήνα είναι πολλά τα χρήματα. Είναι 24.000. Ναι, 24.000. Πάμε και στον κύριο Αντώνη, καλησπέρα σας. Έπεσε ο κύριος Αντώνης, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Πραγματικά οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολλές. Πάμε να απαντήσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Το 88 προσλήφθηκα στο δημόσιο, μας έδιωξαν το 90, μας προσέλαβαν μόνιμα το 92, έκανα αίτηση στο ΙΚΑ για αναγνώριση των 2 ετών. Γεννήθηκα το 63, πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη? Είναι άντρας ή γυναίκα? Δεν μας διευκρινίζει, δυστυχώς. Ναι, προφανώς. Μάλλον δεν θα υπάρχουν και ανήλικα παιδιά. Μάλλον είναι άντρας. Η κατηγορία αυτή, έτσι όπως το ακούω, δεν έχει υπόλοιπες
Μάλλον πηγαίνει στα 62 με 40 χρόνια. Έτσι όπως 62 το με 40 χρόνια, εκτός αν είναι, επανέλθετε με κάποιο ερώτημα. 875 5000 878, εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε με τον Θάνο τον Μπούρλο και τον Δημήτρη τον Μπούρλο. Είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές ερωτήσεις. Σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, τον δικηγόρο μας, όπως επίσης και με τον κύριο Θάνο Μπούρλο, τον δικηγόρο μας επίσης. Βρίσκουμε λύση σήμερα για το ασφαλιστικό. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις σας σχετικά με το ΕΚΑΣ, σχετικά με το βοήθημα. Ακριβώς μας ρωτάνε πολλές ερωτήσεις. Και με τα πλασματικά σοφία. Και για το, να πούμε για τα ποσά του ΕΚΑΣ, Θάνο. Ναι, Γιατί ξεχάσαμε να πούμε και το ποσό και μας ρωτάνε ποια είναι τα ποσά. Ξεχάσαμε να πούμε για τα ποσά του ΕΚΑΣ, τα οποία καθορίζονται επακριβώς στην υπουργική απόφαση και διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα έως και 7.216 ευρώ θα λαμβάνουν το ποσό των 115 ευρώ ως ΕΚΑΣ. Μάλιστα. Από εισοδήματα από 7.216 ευρώ και ένα λεπτό μέχρι 7.518 ευρώ θα λαμβάνουν το ποσό των 86 ευρώ και 25 λεπτών. Mm-hmm. Συγγνώμη, μιλάς για μεικτά, Θάνο, ή για καθαρά ποσά? Για καθαρά. Για καθαρά ποσά. Καθαρά. Για καθαρά. Η τρίτη κατηγορία αφορά τα εισοδήματα από 7.518 ευρώ και ένα λεπτό έως τα 7.720 ευρώ. Οι συνταξιούχοι των οποίων κατηγοριών θα λαμβάνουν το ποσό των 57 ευρώ και 50 λεπτών. Και τέλος, αυτοί που έχουν εισοδήματα από 7.720 ευρώ και ένα λεπτό έως 7.972, που είναι και το ανώτατο όριο για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ, θα λαμβάνουν το ποσό των 28 ευρώ και 75 λεπτών. Πολλά χρήματα, Δημήτρη. 7.000 δηλαδή για να βγάζει κάποιος, δηλαδή είναι ακριβώς οι κατηγορίες των ποσών των προηγούμενων στο 50%. Στο 50%. Είναι μειωμένες κατά το 50%. Βέβαια, το ΕΚΑΣ είναι γνωστό ότι από το 2019 καταργείται για όλες τις κατηγορίες, δηλαδή δεν θα παίρνει μετά κανείς. Τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα δώσει ένα κάποιο βοήθημα, κάτι? Έχουν ακουστεί πολλά. Τι εκτιμάτε, για αντισταθμιστικά που λέγαμε. Ναι. Ή το επίδομα αυτό, το ειδικό επίδομα, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Αλλά αυτό βέβαια δεν χορηγείται μόνο στους συνταξιούχους. Το ΕΚΑΣ είναι μια παροχή η οποία έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Μάλιστα. Το επίδομα το άλλο έχει να κάνει με τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Τα όρια της φτώχειας που σκοτώ, ναι. Μάλιστα. Και αν είναι πολύ χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια, και ένας χαμηλοσυνταξιούχος θα είναι έξω. Δηλαδή, έχοντας έστω τη μικρή, την πολύ χαμηλή αυτή σύνταξη, θα 400-500 ευρώ θα είναι εκτός. Μάλιστα. Κύριε Σπύρο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Θα ήθελα με τον κύριο Μπούρλο να τον ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από τις 13 Φεβρουαρίου του 83. Και είμαι γεννημένος το 58 του Μάη. Πότε συνταξιοδοτούμε? Στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης μπορείτε το νωρίτερο. Και για να συμπληρώσετε τα 40 χρόνια ασφάλισης, μέχρι τώρα έχετε 33. Και μέχρι να γίνετε 62 χρονών έχετε άλλα 4 χρόνια αν συνεχίσετε. Επομένως θα έχετε 37 συνολικά. Άρα για να συνταξιοδοτηθείτε στα 62 πρέπει να αναγνωρίσετε και 3 πλασματικά. Δηλαδή χρόνο παιδιών, χρόνο στρατού. Αυτά είναι που μπορείτε να προσθέσετε στο πραγματικό χρόνο ασφάλισής σας για να συμπληρώσετε τα 40 χρόνια συνολικά. Για μερική ασφάλιση το 62 δεν γίνεται. Μειωμένη, όχι, δεν γίνεται. Στον ΟΑΕ, μειωμένες συντάξεις μπορούν να πάρουν μόνο αυτοί που έχουν πρωτοασφαλιστεί μετά την 1η-1η-1993. Οι παλιοί, αυτοί που είναι πριν την 1η-1η-1993, όπως εσείς, δεν δικαιούνται μειωμένη δηλαδή σύνταξη. Δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι 62 και 40 χρόνια. 62 και 40, όπως τα υπολογίσαμε, θα έχετε 37 πραγματικά, αν συνεχίσετε μέχρι τότε, θα πρέπει να αναγνωρίσετε και 3 πλασματικά. Μάλιστα.
καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ρωτάει Θάνο, εγώ έχω συντάξιμες αποδοχές 500 ευρώ, άρα θα πάρω βοήθημα 350 ευρώ. Σωστά. Σωστά, 350 ευρώ. Λοιπόν, είπαμε το σύνολο θα φτάνει τα 850 ευρώ. Πάμε στην κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Έχω 80% αναπηρία. Παίρνω 440 ευρώ. Έπαιρνε το ΕΚΑΣ, ως τον έκτο μήνα, το κόψανε, μου ζητήσανε τη φορολογική μου δήλωση του 2014, πήγα στο ταμείο και την έκανα. Θα πληρωθώ αύριο. Εννοείται από ΕΚΑΣ ή από επίδομα. Από ΕΚΑΣ. Με 80% αναπηρία και άνω. Κοιτάξτε, αυτό το εισόδημα το οποίο λέτε είναι εισόδημα το οποίο δικαιολογεί η χορήγηση ΕΚΑΣ. Μάλιστα, αλλά μου το κόβουν και πάω τη φορολογική δήλωση και το παίρνω το Γενάρη. Θα πληρωθώ αύριο. Γιατί σας το κόβουν, με τέτοιο εισόδημα δεν έπρεπε να σας το κόβουν. Αυτό πρέπει έλατε, να ρωτήσετε. Ξέρω εγώ, ναι. Κύριε Μπουρλό, τι να σας πω. Ναι. Θα πρέπει να πάτε όμως, στο πήγε το... η κυρία, λέει, έδωσε τα χαρτιά της με τη φορολογική της δήλωση ότι είναι τα μοναδικά της εισοδήματα κλπ. Και γι' αυτό το λόγο ναι. Ανυπομονή. Πάντως, εμείς εκτιμούμε ότι θα δοθεί αύριο. Ναι, έτσι. Δείτε και αύριο τι θα γίνει, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Επίσης. Πάντως, το βοήθημα θα το πάρει, γιατί έχει πολύ χαμηλή τετραγωνική. Το βοήθημα, γι' αυτό ρώτησε, το βοήθημα θα το πάρει. Το βοήθημα θα το πάρει σίγουρα, αλλά θα πάρει νομίζω και το ΕΚΑΣ, γιατί το δικαιούται. Ο κύριος Γιάννης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσω στον κύριο Μπούρλο, παρακαλώ. Μάλιστα. Σας ακούει. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Έχω κάνει πάλι την ερώτηση. Είναι η γυναίκα μου παίρνει μια μικρή σύνταξη από τη Γερμανία. Και θα ήθελα να μου απαντήσει αν θα τα πάρει το επίδομα αυτό. Το ειδικό επίδομα όχι. Θα δείτε αύριο, αλλά θεωρώ για τους συνταξιούχους αλλοδαπών φορέων ότι δεν θα χορηγηθεί το επίδομα. Δεν θα χορηγηθεί. Όπως και τις προσωρινές συντάξεις, περιμένουμε αύριο να δούμε τι θα γίνει. Και... εκτιμούμε πως όχι. Ρίξτε μια ματιά όμως μήπως. Δεν και... είναι στα αρχεία πληρωμών του συστήματος. Όχι, δεν δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα δουλεύω μισό λεπτάκι. Για όσους έκαναν αίτηση αναγνώρισης στο δημόσιο μετά τον Απρίλιο του 2016, μπορεί να τους ζητήσει μπορεί μάλλον να τους ζητηθεί να τα πληρώσουν από τώρα πριν την αίτηση συνταξιοδότησης. Κοιτάξτε, η πρακτική που ακολουθεί το δημόσιο είναι παίρνει τις αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών και από εκεί και πέρα τις διεκπεραιώνει όταν υποβάλλει κανείς το αίτημα για συνταξιοδότηση, το κανονικό του αίτημα. Δηλαδή βλέπουν όλο το φάκελο συνολικά. Μέχρι τώρα δεν εκδίδονται αποφάσεις αναγνώρισης, ενώ στα ασφαλιστικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα, μετά πάροδο 3-4 μηνών από τότε που υποβάλλει την αίτηση, σε κάποιες περιπτώσεις και νωρίτερα, σε καλούν και σου λένε εκδόθηκε απόφαση αναγνώριση. Στο δημόσιο αυτή την πρακτική ακολουθεί. Τώρα βέβαια που θα έχουμε ενιαίο φορέα κύριας ασφάλισης από 1η-1η-17, θα δούμε αν θα ακολουθεί την ίδια διαδικασία το δημόσιο ή αν θα εκδίδει αποφάσεις νωρίτερα. Δεν θα υπάρχει δημόσιο, θα υπάρχει ένας φορέας ασφαλιστικός. Το πιστεύετε, κύριε Μπούρλο, ότι θα υπάρξει από 1η-1η-1η, είναι το μεγάλο στίγμα της κυβέρνησης. Αλλά πολλοί εκτιμούν ότι δεν θα προλάβουν. Είναι νομοθετημένο. Κοιτάξτε, μπορεί από 1η-1η-1η δεν θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο ταμείο ένας φορέας, αλλά... από εκεί και πέρα είναι νομοθετημένο να λειτουργήσει έτσι. Πάμε στους δύο τηλεθεατές μας. Ο κύριος Γιώργος είναι επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό το βοήθημα το δικαιούνται οι συνταξιούχοι του ΟΚΑΝ. Το δικαιούνται όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι, όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Όπως και του δημοσίου. Και πόσο περίπου θα είναι... Τι συντάξιμες αποδοχές έχετε, θα σας πει ο κύριος. Με πατέρα μου 440, η μητέρα μου 330. Θάνο, πόσο θα πάρει. 440 παίρνει. Άρα μέχρι τα 410 θα είναι. 410 θα πάρει ο ένας συνταξιούχος και ο επόμενος. 330 αυτός που παίρνει. Και αυτός 520. Ευχαριστώ. Και πότε περίπου, από ποια μέρα μπορούν να το πάρουν. Από αύριο θα καταβληθεί. Αύριο θα καταβληθεί. Όχι από εντάξει, αύριο, αύριο. Αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς σας. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο καθένας, όταν σε μία οικογένεια υπάρχουν δύο,
που είναι, είναι ξεχωριστά. Ο καθένας παίρνει το δικό του. Και να τονίσουμε, Θάνο, ότι ανεξάρτητα δεν έχει σημασία αν κάποιος παίρνει εισόδημα που έχει εισόδημα από ενίκεια. Δεν μετράει αυτό. Είναι καθαρά αφορά τις συντάξιμες αποδοχές, κυρίες και επικουρικές. Χωρίς το ΕΚΑΣ. Μας ρωτάει λοιπόν το 321, εγώ έχω συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ, άρα θα πάρω βοήθημα 300 ευρώ, επειδή είπαμε ότι το ελάχιστο είναι 400 ευρώ, άρα 300 ευρώ. Σωστά. Να περάσουμε στον κύριο Γιώργο ή στον κύριο Παντελής. Ο κύριος Παντελής, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Παντελή. Για την ωραία και ενημερωτική εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι συνταξιούχος του ΟΑΕ από 1η Απριλίου του 2016. Η έξι μου είχε υποβληθεί τον Ιανουάριο του 2016 με 12.500 περίπου μέρες εργασίας διαδοχικής ασφάλισης στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ. Τα πολλά χρόνια είναι στο ΟΑΕ. Βγήκε πρόσφατα απονομή προσωρινής σύνταξης, το ύψος του οποίου είναι μόνο 360 ευρώ μεικτά. Είναι σωστό αυτό, γιατί έχω διαβάσει ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 380 περίπου και πάνω από τα 380 περίπου αντίστοιχα. Κοιτάξτε, είναι εσείς, σωστό το ποσό αυτό που θα σας πω, θα σας πω. Αυτά τα όρια στα οποία αναφέρεστε αφορούν αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως που υποβλήθηκαν μετά την ισχύ του καινούριου νόμου, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τα όρια που λέτε. Η δικιά σας η αίτηση είναι τον Ιανουάριο του 2016. Επομένως είναι πριν την ισχύ του καινούριου νόμου. Για τόσα χρόνια ασφάλισης που μου λέτε πάντως, το ποσό μου ακούγεται χαμηλό, το ποσό της προσωρινής σύνταξης. Γιατί είπατε ότι έχετε 40 χρόνια ή κάνω λάθος. 40 χρόνια. 40 χρόνια περίπου, μάλιστα. Για 40 χρόνια το ποσό της προσωρινής μου ακούγεται χαμηλό πάντως. Τι θα πρέπει να κάνω λοιπόν, θα πρέπει να απευθυνθώ ξανά στην υπηρεσία? Απευθυνθείτε στην υπηρεσία να τους ρωτήσετε να επανελέγξουν μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Γιατί η κανονική σύνταξη οπωσδήποτε θα καθυστερήσει εφόσον έχετε και διαδοχική ασφάλιση. Ναι, το γνωρίζω αυτό, γιατί να λάβετε υπόψη ότι συγγνώμη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μήπως είχατε, συγγνώμη να ρωτήσω. Ναι, βέβαια. Ναι. Μήπως είχατε πολύ χρόνο ΙΚΑ? Όχι, είχα 14 χρόνια περίπου ΙΚΑ και μάλιστα στον ΟΑΕ τα τελευταία 10 χρόνια ήμουνα και στην ανώτερη κλίμακα, ρέπει, ήταν 1.150 ευρώ το δίμηνο. Πείτε τους να το ξαναδούνε, γιατί ως ποσό προσωρινής με το προηγούμενο σύστημα μου φαίνεται χαμηλό. Αυτή είναι εντύπωση έχω και εγώ γι' αυτό και απευθύνω. Ναι, σωστά προβληματίζεστε. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος τηλεθεατής μας, ο κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα σας. Έλα. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Εγώ παίρνω 1.200 ευρώ. Μάλιστα. Η γυναίκα μου παίρνει 300 ευρώ λόγω αναπηρίας 80% αυτή δικαιούται. Θανό δικαιούται. Όπως ήταν το ποσοστό πάνω από 300 ευρώ. Ναι, και μάλιστα, τι ποσό θα πάρει η σύζυγος του κυρίου, παρόλο 550. 550 ευρώ, από ό,τι μας είπε ο κύριος. Άσχετο αν εγώ παίρνω 1.200. Δεν έχει σημασία. Όπως είπε και όπως είπαν και οι δύο, και ο κύριος Θάνος Μπούρλος και ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, δεν έχει σημασία τι σύνταξη παίρνετε εσείς. Η κάθε μία σύνταξη είναι ξεχωριστή. Δεν σας άκουσα. Ναι, πείτε μας. Η γυναίκα μου έχει 6 χρόνια. Είναι νοικοκυρά, είχε 2 παιδιά, αλλά έκλεισε το μεγάλο και έχει 6-7 χρόνια. Αυτή υπάρχει και θα πάρει την προσύνταξη. Θα μονιμοποιηθεί. Την εξαγοράσετε, έτσι μου. Όχι, δεν γίνεται με εξαγορά. Κάποια στιγμή θα μονιμοποιηθεί η σύνταξη λόγω αναπηρίας. Δηλαδή δεν θα ξαναπερνάει η υγειονομική επιτροπή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Είχε εκτός, είπα η γυναίκα μου και είπα η θεία μου, ήταν, συγγνώμη. Ναι. Έχει 6 χρόνια, λέω, έσημα. Ναι. Και αν μπορεί, έχει και δύο παιδιά, αν μπορεί να αγοράσει τίποτα να πάρει σύνταξη, υπάρχει εκδοχή κανένα. Όχι, 6 χρόνια, όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μπορεί να... Όχι, δυστυχώς. Πρέπει να έχει 3.600 νομίζω για να μπορέσει. Σωστά τα λέτε, τα έχετε μάθει πολύ καλά. Κύριε Βουλέ, θα το πάρει και στο γραφείο. Το λόγο σε λίγο. Ο επόμενος τηλεθεατής, τηλεθεάτρια. Ποιος είναι? Νίκος, καλησπέρα κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ δικαιούνται αυτό το επίδομα, το ΕΦΑΠΑΚ. Ναι. Θάνο, όπως είπαμε και προηγουμένως, το δικαιούνται, ναι. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, όπως και όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου.
Δεν μου λέτε 5.416 ευρώ. Πόσα θα πάρει? Πόσα, 416 ναι. Είπατε. Ναι, 416. 434 τότε θα είναι το ποσό. Θα πάρει 434. Σωστά. 434 ναι. Θα τα λάβει αύριο. Ναι, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είδατε πόσες ερωτήσεις, κύριε Μπούρλο και κύριε Μπούρλο, έχουμε στο Καθημερινά. Βασικά, αυτό που τους απασχολεί είναι ότι έχουν γίνει, όπως πολύ σωστά μας περιγράψατε, κύριε Θάνο Μπούρλο, όλες αυτές οι αλλαγές στο ΕΚΑΣ, δηλαδή έχουν τεθεί πολύ πιο αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να το έχουν χάσει. Δηλαδή αύριο θα πάνε να πάρουν και δεν θα δουν τόσο μεγάλη διαφορά, γιατί θα λάβουν αυτό το δώρο, ας πούμε, το βοήθημα δώρο, όπως θέλουμε και να δώσουμε. Και δεν θα, δεν θα καταλάβουν το ότι έχει περικοπεί το ΕΚΑΣ. Για τους επόμενους μήνες όμως να δούμε τι θα γίνει, που θα μένουν με συντάξεις 150 και 200 ευρώ. Εκεί θα είναι το μεγάλο πλήγμα και το μεγάλο δράμα, ας πούμε, των συνταξιούχων. Δυστυχώς. Μάλιστα. Έχουμε κάποιο τηλεθεατή. Την κυρία Πινελόπη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά και χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά. Όλα καλά στη ζωή σας. Ακούστε, εγώ ήμουν ορομίστρια το 1978 σε ένα σχολείο καθαρίστρια. Με ακούτε? Βέβαια. Καθαρίστρια. Στο δημόσιο, σε ένα σχολείο. Από εκεί το 1994, εδώ μεταξύ ήμουνα σε εποχιακή στο Υπουργείο Γεωργίας, τουλάχιστον εποχιακή 4 χρόνια. Να μην σας απολογώ, μας διώχουν πλιέβες από το δημόσιο. Και μονιμοποιούμε το 1994. Και το 1994 που μονιμοποιήθηκα, πλήρωσα γύρω στο 1.000.000 στο Ταμείο Αρρωγή για να βγω από το ΙΚΑ να βγω στο δημόσιο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα μου ήρθε μια σύνταξη από το λογιστήριο του κράτους. Γύρω στα 700 ευρώ βέβαια στο δημόσιο θα ήμουνα σαν γλυκία. Αλλά έβγαλα το νυχτερινό λύκειο και πήρα άλλη σειρά. Πήγα σε μεγαλύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα όμως μου στέλνουν ένα χαρτί από το λογιστήριο του κράτους και μου λένε ότι το ΙΚΑ σας το έχει αναλάβει εκεί στην Πειραιώς που είναι και έχω πάρει μια σύνταξη από το λογιστήριο του κράτους. Δικαιούμαι όμως εγώ, γιατί παίρνω και τη σύνταξη του συζύγου από ΙΚΑ. Δικαιούμαι να πάρω και το ΙΚΑ από εκεί, από τη δική μου υπηρεσία. Ναι, αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι είχατε σύνταξη με διαδοχή ασφάλιση, σας έχουν βγάλει το ποσό του δημοσίου και δεν σας έχουν βγάλει την αντιστοιχεία του ΙΚΑ. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Ναι, θα πάρετε ένα ποσό συμμετοχής και από το ΙΚΑ. Θα το πάρετε, ναι. Δικαιούστε, ανεξαρτήτως αν παίρνετε σύνταξη χειρίας. Ναι, αν όμως πάω και το κοιτάξω στην Πειραιώς, αυτό, μου στείλανε χαρτί. Ναι. Έχω βγει όμως εδώ και 4 χρόνια στη σύνταξη, γιατί δεν μου το βγάλανε? Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Καθυστερούνε. Άρα θα έπρεπε να το κοιτάξετε νωρίτερα, να πάτε να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται, βεβαίως. Ναι. Δεν θα χάσω τη σύνταξη του συζύγου? Όχι, βέβαια. Είναι ανεξάρτητο αυτό. Είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο. Και του συζύγου τη σύνταξη ήταν από 3 ταμεία και αυτή την κόψανε, την έχουν φτάσει επί 300. Εντάξει, αυτές είναι... Σας αφάνω εδώ μου είπατε στο ΙΚΑ, Ναι. Αλλά δικαιούστε όπως είπατε ο Δημήτρης Μπούρλος. Πολλές ερωτήσεις έχουμε. Κάποιος παίρνει δική του σύνταξη, 400-500 ευρώ, αλλά παίρνει και σύνταξη χειρίας. Ένα θα πάρει το βοήθημα. Αθρίζονται. Απλά το άθροισμά του δεν ξεπερνάει. Δεν ξεπερνάει τα 850 ευρώ. Για παράδειγμα, αν κάποιο παίρνει 500 ευρώ και παίρνει και 500 χιλιάδες, δεν θα πάρει το βοήθημα. Πρέπει να κοιτάξετε το άθροισμα τη δική σα τη σύνταξη και τη σύνταξη που παίρνετε να μην υπερβαίνει τα 850 ευρώ. Κύριε Διονύση, καλησπέρα. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Είχα τη μητέρα μου κατάγητη 6 χρόνια. Μάλιστα. Και πήρα μια οικιακή βοηθό. Καταγωγή της από τη Βουλγαρία. Την εξυπηρέτησε στα μέγιστα. Ερώτησα στο Υπουργείο αν μπορώ την ασφαλίσω που είχε προϋπηρεσία στη Βουλγαρία και μου είπανε ναι, αρκεί να έχει 1500 ένσημα στην Ελλάδα και μετά να καταθέσει αίτηση για σύνταξη που είχε άλλα 23 χρόνια στη Βουλγαρία. Το αποτέλεσμα ήρθε μετά από 3,5 χρόνια και της δώσανε 59 ευρώ μαζί με συγκρατήσεις. Πώς εξηγείται αυτό?
Κοιτάξτε, παίρνει σύνταξη αναλογική του τμήματος της ασφάλισης στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και μάλιστα εδώ να το πούμε, να πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι που βγαίνουν οι πολύ χαμηλές συντάξεις. 59 ευρώ σύνταξη. Υπάρχει. Αν βλέπατε τον πίνακα που έλεγε για το βοήθημα, ότι μπορεί να είναι και 800 ευρώ το βοήθημα, αφορά τέτοιες περιπτώσεις συντάξεων. Θα πάρει τουλάχιστον αύριο η συγκεκριμένη κυρία το επίδομα, θα είναι έτσι. Ναι, κανονικά θα το πάρει. Θα αφήσουμε το επίδομα. Πώς δικαιολογείται, ενώ συγκεντρώνει κάπου 28 χρόνια υπηρεσία, με 59 ευρώ που μπορεί να ζήσει και την κρατάνε και 10 για ευρώ. Και με 49 ευρώ ούτε καναρίνι δεν ζει. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά παίρνει την αντιστοιχεία. Γιατί μου υποσχεθήκανε, πει εγώ στο Υπουργείο και ρώτησα και μου είπανε ναι. Ο τελευταίος φορέας πληρώνει τη σύνταξη. Παλιά έτσι γινόταν. Μα έχει καταθέσει το 2013. Ναι. Παλιότερα, όταν... Ο νόμος άλλαξε μετά, το 2015. Ναι, ακούστε λίγο τον κύριο Μπούρλο που θα σας απαντήσει αμέσως. Με βάση τις οδηγίες που εκδόθηκαν αργότερα, το ποσό υπολογίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα. Δεν παίρνει δηλαδή κατώτατο όριο όπως παλιότερα στο παρελθόν έπαιρνε. Αν το ήξερα αυτό το πράγμα, δεν την ασφάλιζα. Μου πήρανε 12.000 και δίνουν 49 ευρώ. Πάντως, δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε και στην τελευταία σοφία γραμμή για σήμερα. Για σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο. Κοιτάξτε να δείτε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά. Θέλω να σας πω, έχω 1.200 ένσημα. Μ' ακούτε? Ναι. 1.200 ένσημα. Έχω 22 χρόνια στο ΟΓΑ πληρωμένα και 7 χρόνια στο ΟΑΕ. Τώρα είμαι ασφαλισμένο στο ΟΑΕ. Είμαι 65 χρονών. Μπορώ να υποβάλω χαρτιά ή να αγοράσω αυτά, γιατί ενδιάμεσα έχω κενό. Εάν τα άθροισα καλά, μέχρι τώρα έχετε 31 χρόνια. Επομένως, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τα 40 με πλασματικά ώστε να πάρετε κάτω από τα 67. Μπορείτε να πάρετε στα 67, γιατί αν τα άθροισα καλά, έχετε 31. Κοιτάξτε, είναι 22 και 7, 21. 1.200 πόσα, 3 χρόνια είναι. Τα 1.200 είναι, όχι, είναι 4 χρόνια. 32. Ναι. Απέχετε 30... πολύ. Πολύ, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να αγοράσω αν στα είναι 60... πολλά τα χρόνια. Ναι, και, όχι, και... είναι πολλά, δεν σας συμφέρει. Κοιτάξτε, αλλά... στα 67 θα πάρετε τη σύνταξή σας. Στα 67 θα πάρετε τη σύνταξή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία και στη συνέχεια εκπομπή Πράξης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.